Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα, Τρίτη, λίγο μετά τις 10. Πάμε με Τρόικα μέχρι και τις 12. Με μηνύματα επικοινωνούμε, γράφετε FM, αφήνετε κενό, το μήνυμα στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και όλων για να είμαστε ok και σωστοί. Πρώτη ώρα για την εκπομπή, για την Τρόικα, με μάσημα γύρος και, σε, και λαβάς και σε κρέπα και μπέργκερ και αράβικη φλογέρα με πάρα πολλές προσφορές, με δώρο κοκακόλα 330ml, online στο massima.gr και δυτικά στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 74 και ανατολικά Καλαμαριά Κομνηνών 61, για τους δυτικούς 23 10 66 55 90 και 6 9 87 4 34 40, για τους ανατολικούς και για παραγγελίες στο μάσημα 23 10 45 21 22 6 9 86 31 31 62. Πρώτη ώρα και με Κταίο Car Control στο 10200 τηλεφωνείτε για να κλείσετε ραντεβού και σήμερα μέχρι τις 8 και αύριο, Δευτέρα Παρασκευή 8 με 8, το Σάββατο 8 με 4, δυτικά στην προέκθεση Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύοσμο, 10200 για να περάσετε Κταίο και η αγκαρία να γίνει ευχαρίστηση. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι παρόμοιο με αυτό της Κροατίας. Για να σπάσει τον μακροχρονίο πρωταθλητή πρέπει να πολεμήσεις το σύστημα εναντίον των δικαστών, εναντίον όλων. Έχουμε κάνει καλή προσπάθεια, δεν έχουμε χάσει κανένα ντέρμπι και την Κυριακή θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να πάρουμε τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια. Δηλώνει ο Μάρκο Λιβάγια στην Κροατία ότι για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να σπάσει το σύστημα και να πολεμήσει εναντίον όλων, όπως και των δικαστών. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Που λένε μου, Δημήτρη μου. Μάρκο Λιβάγια. Πώς το λέγε προφανώς. Όχι Άγγελος τελεία. Ο Ισίδρος Πρίντεζης. Το λέει και φυσικά ο Αλέξης Πυρόπουλος. Το λέει τέλεια. Μάρκο Λιβάγια. Απαράδεκτο με γάμα γραμμένο. Απαράδεκτο. Το Λιβάγια με γάμα. Λιβάγια. Απαράδεκτο. Το γράψουμε με γιώτα. Πρέπει να πολεμήσει τους πάντες και το σύστημα και τους δικαστές. Με λένε Μάριο Ασλαμή, είμαι Έλληνας ραδιοφωνικός παραγωγός και δηλώνω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στην τουρκική δικαιοσύνη, η οποία δικάζει τα παλικάρια μας, ενώ δηλώνω την πλήρη και αμέριστη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη της πατρίδας μου. Έτσι να λες συνέχεια, όμως μην τα αλλάξεις κανένα δύο εβδομάδες. Σε δικαστήριο με εμένα, κάτι. Όχι, μην τα αλλάξεις, λέω. Μην πεις ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι τυφλή και δεν ξέρει και είναι συστημένη και τα λοιπά. Άλλο τυφλή και άλλο γκαβί. Ναι. Μην τα αλλάξεις, να έχεις σταθερές απόψεις. Άλλο τυφλή και άλλο γκαβί, παιδιά, μην τα μπερδεύουμε έτσι.
Αχ, εδώ είμαστε Τρόικα, όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12, στον Λίμπερο της καρδιάς σου. Να ξεκινήσουμε παρουσίαση με τον Χρήστο Κιώση, που θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Α, σήμερα έχουμε τσουλού, ε. Χαμπάρι δεν πήραμε. Χάσαμε τις μέρες. Όχι, εγώ το έχω στο μυαλό μου εκεί. Ποδόσφαιρο αυτό είναι. Δεν έχω ούτε σε δικαστήριο. Είναι τι να έχεις. Με τι να ασχοληθείς. Με το Παλαιοχώρι και με το που θα παίξεις. Ξέρω εγώ, στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο, στα πλάγια, στη Σικιά, στη Σάρτη. Έχω δει ματσάρες νέα πλάγια. Διαγόρας νέων πλαγίων. Καλά δεν λέω, ναι. Διαγόρας νέων πλαγίων. Κυριακή πιστεύω όταν το πρώτο πούλμαν αγγίξει το Παλαιοχώρι, το τελευταίο θα είναι ακόμη στο Ιβανόφιο. Λέω εγώ. Εσύ βγες και πες. Γιατί με το Παλαιοχώρι παίζεις, ρε. Με το Παλαιοχώρι. Με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Έτσι. Το Παλαιοχώρι παίζεις. Άρης με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Τι να πεις. Αχ, παιδιά. Τι να πεις και τι να μην πεις. Δημήτρης Τορμπατζόγλου στα δεξιά μου. Δέχθηκα χθες τηλεφώνημα ενώ καίγομαι, είμαι στην Τζίτα το βράδυ, από οπαδό του Ολυμπιακού. Μου λέει, αυτός ο Τσορμπατζόγλου είναι ΠΑΟΚ. Λέω, Βάο είναι. Είπα να το πω, λέω, ναι, εσύ και εγώ με λέω, ρε Γιάννη, γεια σου ρε Μαλάτο. Εκνεύρισε το Μαλάτο. Δεν σε είδα χθες, γιατί ήμουν έξω, ήμουν στο φεστιβάλ του Κιμαντέρ. Είχαμε την παρουσία του, για όσο το πήραν χαμπάρι, Δημήτρης Μπαρτζό. Γιατί το έπαιζες εδώ πέρα στο μικρόφωνο, ότι το βράδυ θα είμαι στην ΕΡΤΡΙΑ και μου το είπες όταν τελειώσαμε κομπή έξω. Το ξέχασα. Μετά του εντάξει, οκ, okay. Είσαι και αντιπόζερος. Εντάξει, δεν κάνει. Άλλο θα έκανε φε. Εγώ θα το έλεγα από τρεις μέρες συνεχόμενες. Ναι, χθες το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ, καλεσμένος στην εκπομπή με ονομασία Pressing. Pressing. Στο Pressing. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, τι τοποθέτηση έκανες, κάτι για να εκνευριστεί ο Μαλάτος, που είναι νυφάλιος άνθρωπος, γαλήνιος, ήρεμος, οπαδός του Ολυμπιακού, παλαιάσκοπη, δηλαδή. Χρήστο Κιώση, δεν ξέρω, τον είδες εσύ. Με πήρε τηλέφωνο, λέει, αυτός ο Τσορμπατζόγλου είναι ΠΑΟΚ. Λέω, τι ΠΑΟΚ, δεν ΠΑΟΚ είναι μόνο, λέω, εντάξει. Και κάτι έλεγε και δεν μπορούσα να ακούσει, μα και σε είχε φασαρία εκεί. Ωραία, ωραία. Παιδιά, έχουμε διαγωνισμό, να πούμε τα σύντομα. Ναι, Μάρε, δηλαδή έχεις δει υπό τραυματισμό από αντικείμενο να μην αφήνει τίποτα εξωτερικά και να υπάρχει μόνο εσωτερικό αιμάτωμα. Άντε ξανά. Τι να, δηλαδή. Ο νομοθέτης. Βάση λογικής. Ο νομοθέτης πέρυσι έγραψε για τους παίκτες του Πλατανιά του φάγαν ξύλο, αλλά ήταν πολύ ήπιο. Και δικιά... θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με τρεις αγωνιστικές. Ο νομοθέτης. Ναι. Δικιά μου η Παναγιώτα Βλαντή. Δεν έχω σχέση με την τεχνολογία. Δεν ξέρω να στέλνω ούτε email. Έλα ρε Παναγιώτα, ανεβαίνει στην εκτίμησή μου. Η Παναγιώτα Βλαντή. Εν τω μεταξύ Τσιμτσιλή ξέχασε να βάλει σήμερα. Με τι είναι, δεν κατάλαβα. Με baby doll πήγε σήμερα η Τσιμτσιλή για κομπή. Λοιπόν. Δώστε λίγο προσοχή, γιατί έχουμε διαγωνισμό σήμερα. Μην λέμε μόνο ότι είμαστε χορηγοί και ότι στηρίζουμε ναι. Και τα λοιπά. Και ο Λίμπερο, όπως το κάνει από το 2009 αυτό, όλο τυχαίως η χρονιά που ήρθε ποιος στον Λίμπερο. Το καταλάβατε. Τέσσερις μονές προσκλήσεις δίνουμε σήμερα. Με κοιτάς, γιατί με κοιτάς έτσι. 9 χρόνια έχεις το Λίμπερο. Το 9 ήρθα. Τι λες, φίλε. Πρώτη εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, 25 Αυγούστου του 2009. Εγώ από το 4 είμαι. Ωραία, από το 3 εννοώ. Ωραία. Και πρώτη γιατί δεν σου παγκόσμιο. Όχι, γιατί να καταλάβει ότι. Μα βρήκε, δεν σε βρήκαμε. Ναι. Γιατί ξεφεύγει που και που, γι' αυτό κατάλαβε. Έχει τον νου σου. Εγώ. Αυτό κάτσε, αυτό είναι απειλή στον αέρα. Όχι, ρε παιδί μου, το έλεγα να το θυμίζω. Αυτό είναι απειλή. Αυτό μου το κόβει τώρα ο Χρήστος Κιώσης. Πηγαίνω στον Γρόλιο. Ναι, ή στον άλλο δικηγόρο μου, τον Στέλιο τον Καλίδη. Γιατί για μάτι δικηγόρο ή στον Γιώργο τον Κούγκα και γίνεται ρημαδιό. Και τα και δεν φτάνει. Και θα λε, Μάριε, σε παρακαλώ, τουλάχιστον χάνω πρωτάθλημα. Πε το Χρήστο να στείλει συμπληρωματική. Είμαι πατέρα δύο παιδιών. Για το τι συνέβη. Σε βάσω αυτό. Τι να στείλει ο Χρήστο. Συμπληρωματική. Συμπληρωματική. Ω μάρτυρα. Αυτά είναι. Χρήστο Κιώση, να μην έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έχω, το λέω, έχω. Ναι, ρε. Έχω ναι, ρε. Για μένα, ό,τι αποφάσεις έχει βγάλει. Ότι... Και ό,τι είναι να βγάλει από εδώ και πέρα. μέχρι να πέσει πέμπτη κατηγορία θα έχει βγάζει αποφάσεις. θα είσαι εσύ. Λοιπόν, δίνουμε. Ορεστιάδα έχει πάει. Πω, αγαπημένη πόλη, Ορεστιάδα. Έφτασα μέχρι Αλεξανδρούπολη. Δεν έχει χάσει τη μισή Ελλάδα, ρε φίλε. Αν έχει μέχρι Αλεξανδρούπολη. Από εκεί μετά είναι η μισή. Η μισή Ελλάδα από εκεί είναι και μετά. Σε τι ωραίες γυναίκες έχει εκεί. Φίλε, στο λόγο μου, πήγαμε στο πω.
Δεν έχω, ό,τι έχω γνωρίσει από Αλεξανδρούπολη και Αλεξανδρούπολη και πάνω, πολύ ωραίες κοπέλες. Είχα έναν. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μέσο όρο ύψους 1,70. Μέσο όρο ύψους. Περίμενε, ξαναπες το ξανά. Μέσο όρο ύψους 1,70. Α, δίνεις ύψος δηλαδή. Ναι, okay, ναι, okay, ναι, ναι, ναι. Και πανέμορφες. Ναι. Είχα. Σαμοθράκι. Έλα, ρε, φημές, κορδιά. Λέει ο Χρήστος Κιώσης. Έχετε χάσει καλύτερα. Σαμοθράκι. Συγγνώμη. Α, μόνο από εκεί ξέρεις γυναίκες. Δηλαδή, να πας στην Ορεστιάδα και να πας και στη Λισαβόνα. Καλά, τώρα πήρες τη χώρα με καταλάβεις... τις ισχυρότερες γυναίκες στην Ευρώπη, ρε φίλε, με διαφορά. Ή να πας στο Βέλγιο. Μιλάμε για αηδία. Μακρά. Αηδία. Ε, Βέλγιο, γιατί είναι άσχημες. Πολύ. Ενώ είναι δίπλα στην Ολλανδία. Πολύ, Ολλανδέζες, πολύ ωραίες. Ε, εντάξει, Ολλανδέζες. Ναι. Λουξεμβούργιες έχεις γνωρίσει. Όχι. Αλλά Βέλγιο και Πορτογαλία είναι, μιλάμε έκτρωμα. Καλά, Πορτογαλία, φίλοι μου που πήγανε μου λέει άστο, δε, βλέπω και από εικόνες πλάνα ποδοσφαιρικά το πολύ το χάλι, δεν σχολιάζω. Το πολύ το χάλι, ας πούμε. Ούτε μία. Ωραία. Ε, είχα δεσμό διάρκειας κάτι λιγότερο από μιας μέρας με εκείνη κοπέλα. Το ήξερε. Με κοπέλα. Όχι ρε. Α, δεν λέτε, το ήξερε. Όχι, τι λες ρε. Γιατί ρωνεύεσαι, το κάνεις συνέχεια αυτό. Ε, γιατί... Ναι. Γιατί διακρίνω μια πρωί μια επιθετικότητα. Είπες, και μια είχα δεσμό μιας μέρας. Ναι. Ναι. Με ορεστία δίτησα. Ούτε γεμάτη μέρα από το τυχερό. Το τυχερό που είναι. Το Εύρου. Τυχερό, ναι, τυχερό δεν είναι στο... Δεν είμαι σίγουρος. Δεν από έχω πάει με το Στάγκερ. Από το τυχερό. Α, τα πάλι. Α, δεν είναι. Τα χτυπήματα είναι. Μετά, όχι, ρε. Μετά φταίει η κατάρα. Τον Εύρο τον ξέρω καλά λόγω του Στάγκερ. Τι... Α, επειδή γύρω ο Σάρδικο, sorry. Συγγνώμη, μου το πει χθε. Ήμουνα στην Καβίλη, αλλά το γύρισα. Ψωμιά, καύσιμα αυτά. Είναι Καβίλη, έτσι, κάπα. Καβίλη, ναι, με ύψιλον εκεί. Όχι Καβίλη, Καβίλη. Έξυπνο Ορεστιάδα. Ναι, εγώ ήμουν στο από το τυχερό. Ε, φοιτήτρια, αν θυμάμαι καλά, οδοντιατρικής. Το πήρε χαμπάρι εκείνη ή ήταν εγκεφαλικό. Άντε και... πάλι. Έχει και έφεση. Θες, θα λες Μάριε, κάνε σταύρο σε δάχτυλα. Έφεση ναι. Ο Πάουκ. Έφεση ο Πάουκ. Ναι, μη με λες κατά. Δίπλα στο χωριό μου στο σουφλί είναι, Μίτσο. Το τυχερό. Το τυχερό, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Α, μάλιστα. Φίλος, τον καλημερίζουμε, λέει όνομα να τον καλημερίσουμε. Ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα. Είναι δίπλα στο σου. Για κάποιο περίεργο τρόπο είναι αρκετά γνωστό χωριό. Ναι. Το έχω ακούσει. Το τυχερό του Εύρου, ε. Το έχω ακούσει ούκο λίγες φορές στο λόγο μου, ειλικρινά. Ναι. Ειλικρινά. Γιατί είναι, φίλε, το τυχερό γνωστό. Ελπίζω, κοπέλα, να είναι καλά. Να είναι καλά και να τη έχω αφήσει πολύ καλή εντύπωση. Και να με θυμάται να έχει από μένα όμορφες αναμνήσεις. Σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι. Σίγουρα. Ναι. Το γιος είχε άλλο και ο γιος εναντίον σήμερα βλέπω ηρωνικά. Κάποτε για να πάμε Ορεστιάδα κάναμε 6 ώρες. Ναι. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πολύ λιγότερο. Από πότε έχω να πάω. Ναι. Λοιπόν... Έχω να πάω από το... Από το 5. Α, πήγες πάλι. Πήγα και επίστρατος μια φορά. Περίμενε. Ποιος πήγε επίστρατος. 7, το 7 ήταν το 6 που ήταν. Περίμενε. Ποιος πήγε επίστρατος. Ήταν να μείνουν 4 μέρες 5 και μείναν τελικά 2, τους αφήσανε 2,5 μέρες. Ξέρεις τι λεφτά πήρα ως επίστρατος. Αλήθεια λες. Γιατί ήμουν και παντρεμένος και είχα και παιδί. Ξέρεις τι λεφτά πήρα. Α, ήσουν στο πρώτο, ε. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν. Ένα παιδί ανοίγει στο πρώτο, ρε. Με ναι, 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 ένα παιδί είχα. Αυτό ρωτάω. Για 2-3 μέρες. Πάνω από 200-300 ευρώ τότε. Αυτά είναι. Μετά, όταν λέει ο άλλος όλα μαζί τα φάγαμε, τον βρίσκουν τον άνθρωπο. Τον βρίσκουν. Πήγε να υπηρετήσει την πατρίδα. Έδωσε από τη ζωή του 2 μέρες και πήρε και λεφτά. Πήρε λεφτά τα οποία παίρνω εγώ τώρα σε ένα μήνα. Δηλαδή απίστευτο. Να τρελαθούμε τελείως. Αχ, Δημήτρη, τσέκαρε το. Φοβερό. 0-10. Άκου γιατί είναι γνωστό το τυχερό. Θα στείλει, φαντάζομαι. Για δύο λόγους στέλνει εδώ ο φίλος. Πρώτον, γιατί από εκείνο ο Σιώπης. Ο Μανώλης. Ναι. Άντε, αυτό αποκλείται να το ήξερες. Το δεύτερο όμως το ξέρεις. Πρώτο το διαβάσει και να μην το. Το δεύτερο από εκεί σου έχει μείνει. Ναι. Γιατί έχει μεγάλο φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι. Στο τυχερό. Παιδιά. Σαν τον Εστόριο δηλαδή και σαν τα Ρυζιά. Όχι, στα Ρύζια δεν είναι. Πρέπει το, ίσως το δεύτερο, να το έχω κάπου διαβάσει, πάρει το μάτι μου και δεν θυμάμαι καθόλου για το φεστιβάλ. Δε, αλλά πάλι δεν μου λέει. Δηλαδή, στα Ρύζια ή στις Καστανιές είναι το καλοκαιρινό, ρε φίλε. Άντε. Εκεί στον Εύρο. Δημήτρη, γίνεται το λιγάκι έτσι, ρε φίλε. Και τσέκαρε το δικό μας μήνυμα. Μας ξεπαρθενιάζει σημασικά ο 010. Ο 010. Τι λέει. Τι λέει. Νέα βίσα έκανα εγώ, λέει ένας άλλος.
Καλημέρα, λέει ο 010. Τρελιάριδες μας λέει. Έχεις ακουστά το τι σημαίνουν οι σέρβες? Πώς το θέτεις τώρα, φίλε, αυτό? Το τι σημαίνουν οπτικά? Πολύ καλές. Πολύ καλές, ναι. Είναι και εκεί πολύ ψηλός μέσος όρος ύψους. Τρομακτικές. Μεγάλα πέλματα. Ατελείωτα πόδια, τεράστια πέλματα. Ναι, Σέρβους δεν πολύ συμπαθώ. Και οι Σέρβοι και οι Κροάτες είναι τεράστιοι. Ναι, είναι ψηλός λαός. Ναι, ρε, εννοείται. Είναι οι άνθρωποι. Το Βελιγράδι. Ναι. Ο Χρήστος Κιώσης που είναι ένα 80. Ναι, λέει ότι ο οποίος δεν είναι πυγμαίος ο άνθρωπος. Δεν είναι Παπαδόπουλος. Έχει δήλωε, μας είπε μόλις τώρα ότι στο Βελιγράδι έχω νιώσει τάπας. Όχι ο σιορτάπας, τάπας σκέτο. Επίσης, μετά τη χθεσινή απόφαση, όποιο έχει νομικά θέματα. Όποιο θέλει να πει προφανώς. Έχει νομικά θέματα να προσλαμβάνει τους δικηγόρους. 010, στείλε τη συνέχεια. Μετά το τους δικηγόρους. Έτσι, στείλε τη συνέχεια. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με τρελές ταινίες σήμερα, φέτος, με ντοκιμαντεράρες. 250 βάλε ταινίες, αν δεν κάνω λάθος, στην συντριπτική πλειοψηφία τους ξένες. Αν θυμάμαι καλά, είναι 50 τα ελληνικά ντοκιμαντέρ. Πάρα πολύ καλή παραγωγή. 4 μονές προσκλήσεις από την Τρόικα. Θα δώσουμε και άλλες αυτές τις μέρες. Ξεκινάμε σήμερα. 4 μονές προσκλήσεις. Τηλεφωνικά 2310 287 888. Λες Μαριλίζ, καλημέρα. Ονοματεπώνυμο απλά. Ντοκιμαντέρ. Δεν θέλουμε άμ, καφημί, τίποτα. Ονοματεπώνυμο για το φεστιβάλ. Αυτό. SMS-ικά, μόνο αν στείλεις κάποιο μήνυμα. Παράδειγμα, Δημήτρη, πώς βλέπεις τη χθεσινή από τι ελπίδες έχουμε, Δημήτρη? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε καμία. Παράδειγμα, λέω μήνυμα. Εκεί μέσα, αν βάλεις και ονοματεπώνυμο, μπαίνεις για το φεστιβάλ. Είσαι άσχετος. Τι είπα. Το προέκτενε, ρε παιδί μου. Επειδή το έπαιζε, είσαι άσχετος, σου λέω. Επειδή ελπίζεις ότι δεν έχει καμία. Σου λέω ότι είσαι άσχετος. Όχι, παράδειγμα για έφερα, να κλείσουμε λίγο το θέμα της Ορεστιάδας που μας απασχολεί σήμερα. Του τυχερού. Και της Ορεστιάδας, ρε φίλε. Εγώ για την Ορεστιάδα μίλησα. Και έχει απόλυτο δίκιο εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Γιατί πράγματι και εμένα αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μιλάμε για τετραγωνισμένη πόλη. Πολύ καλή ρημοτομία. Πολύ καλή, δηλαδή όχι σαν το Ηράκλειο. Το ρήμα ύψιλο. Που πα και βρίσκει μπροστά σου πάντα κτίριο. Στο Ηράκλειο. Όπου πα υπάρχει πάντα. Δεν υπάρχει τετραγωνισμένο δρόμο. Κατερίνη. Κατερίνη. Ναι. Έχουμε βγει μέσα σε αυλή. Με αυτοκίνητο. Λέω ρε παιδιά, λέει ναι, παιδιά, λέω χίλια συγγνώμη, δεν είμαστε με φίλοι. Λέει ναι, πολλοί εδώ βγαίνουν. Τραγική πόλη, Κατερίνη. Το πολύ το χάλι. Ένα αυτό λοιπόν, τετραγωνισμένη. Δεύτερον, χωρίς φανάρια. Ναι, ωραίο. Μια και οι οδηγοί πάντα σταματούν να περάσει ο πεζός. Φοβερό. Ορεστιάδα όλα αυτά. Ναι, ναι, και εγώ που ήμουν εκεί το 2099 εκεί. Υπήρχε και άρα ο φίλος που πήγε το 12 τελευταία φορά επιβεβαιώνεται ακόμα υπάρχει προφανώς. Ναι. Το έχεις ξαναδεί αυτό σε πόλη, στην Ελλάδα? Σε Ελλάδα όχι. Χωρίς φανάρια και πάντα σταματάνε για να περάσουν οι πεζοί. Ναι, όχι. Ίσως πολύ πολύ λίγο στα Τρίκαλα. Αν θυμάμαι καλά. Στα Τρίκαλα έχει κάτι ωραίες συνήθειες, κάτι. Ίσως πολύ λίγο στα Τρίκαλα. Πολύ λίγο. Δημήτρη, μάρκαρε το δικό μας το να φύγει η καντεμιά του Θεσσαρού. Μπράβο, και γύρω το λίγο προς εδώ. Τον Κλάτεμπεργκ. Τι έκανε αυτός? Sports DNA λέει Κλάτεμπεργκ. Μάλιστα. Σκιώσεις, να βάλουμε. Ο διαιτητής είναι αυτός. Ναι. Χτύπησε. Έβαλε μαλλιά. Α, ο Μάρκ. Μάρκ δεν είναι. Μάρκ Κλάτεμπεργκ. Ο Κανάκης, ρε. Ποιος είναι ο Κλάτεμπεργκ? Ο Κανάκης είναι. Αφού λέει, δεν μπορεί να λέει εσύ να κάνει τόσο λάθος. Να το ρε, διαιτητής, να τος. Ο Μαρκ Κλάτεμπεργκ, διαιτητής, ναι. Και γιατί και ο Κανάκης έγινε. Καλά, και ο Κανάκης, ο Κανάκης, ναι ρε, εσύ, ναι. Α. Όχι ρε Κλάτεμπεργκ. Αυτός είναι Ολλανδός. Αγγλία ρε. Αγγλία. Ο Άγγλος, διαιτητάρα είναι. Έβαλε μαλλί για να δείξει σε όλους τη διαδικασία. Όχι ρε Μαρκ. Φίλε, εδώ είναι σχρό, ε. Ναι, ναι. Sorry, συγγνώμη, δεν μπορώ, sorry. Ναι, ναι, συγγνώμη. Αχ, σε παρακαλώ πολύ. Διαφήμιση κάνει αυτό, δεν είναι. Ναι, δείχνει και όλο το πρόσωπο. Ναι. Θυμάμαι ότι η κοπέλα, ήταν φοιτήτρια οδοντιατρικής, είναι γερή να είναι, δεν, απλά χαθήκαμε από τότε. Πρέπει να έχει αδερφό που είναι φόλ ΑΕΚ και η ίδια νομίζω ΑΕΚ. Και μου είπε ότι γενικά στο τυχερό και στην περιοχή, όσοι ασχολούνται με ποδόσφαιρο, οι 9 στους 10 είναι ΑΕΚ. Ποιος? 8 ή 9, η κοπέλα αυτή. Στον Εύρο. Ο αδερφός της κοπέλας από το τυχερό. Είναι ΑΕΚ. Το ναι. Παλικάρι, έναν αδερφό είχε. ΑΕΚ. Στην Αλεξανδρούπολη έχει πολύ. Και η ίδια νομίζω. Έπαθα πλάκα. Δεν ξέρω αν είναι λόγω Ντέμι. Βγήκα για καφέ. Όχι, πριν τον Ντέμι. Και πιο πριν. Βγήκα για καφέ, φίλο στον πεζόδρομο, το πολύ ωραίο που έχει και για φαγητό μετά. Γύρω μου. Στο έχω πει Χρήστο,
επίσημα προϊόντα ΑΕΚ. Να ξαναπάρει ο ΑΕΚ. Εσύ που πήρε χθες από το Λαγονίσι. Α, περίμενε εδώ. Να ξαναπάρει μετά τις 11. Ο Βαγγέλης, νομίζω. Βαγγέλης Λαγονίσι. Καταγγελία, φίλε. Ο Βαγγέλης. Καταγγελία. Έχουμε ζήλιες από άλλες πόλεις. Ναι. Γράφει από τη Βέρεια. Και στη Βέρεια, φίλε Δημήτρη, δεν έχει φανάρια και σταματάμε για τους πεζούς. Στη Βέρεια, συγγνώμη. Στη Βέρεια, ρε φίλε, ένα δρόμο έχετε. Εκεί στην Ελιά, πας, τρίβεις μέσα, μπαίνεις εκεί στην πλατεία. Γεια σας, τι φανάρι να έχεις. Εντάξει, έχω να πω. Δεν ξέρω τώρα. Βέρεια, καμιά πενταετία. Φανάρι δεν έχει Βέρεια. Έχει, εκεί στο γήπεδο έχει ένα φανάρι. Δεν θα μεταφέρω αυτό που μου είχε πει για τη Βέρεια πρόσφατα ο Χρήστος Κιώσης. Δεν το μεταφέρω στον αέρα. Το αφήνω έτσι. Για την Ορεστιάδα γράφει φίλος ότι είναι τόσο τετραγωνισμένη που νομίζω ότι είσαι πάντα στο ίδιο σημείο. Μισό λίγο Χρήστο να κλείσουμε γιατί ήρθε ο 010, έστειλε μήνυμα φυσικά και οπτικά, αλλά και όχι μόνο. Αυτό πάει που στις σέρβες, γιατί δεν είναι δυνατόν. Έφυγε τώρα εδώ δες ρε φίλε. Πού πατάμε, εδώ δες τώρα ρε εσύ, εδώ δες. Δεν υπάρχουν αυτά ρε. Δεν υπάρχουν αυτά. Έλα ήρθε τώρα, μαγικά κάνει ο Ασλαμάς. Μαγικά κάνει ο Ασλαμάς και... Α, να το ήρθε εδώ πέρα. Φυσικά και οπτικά, αλλά και όχι μόνο. Χρήστο, αυτό που έκανα τώρα δεν το κάνει ούτε ο κορυφαίος hacker στην Ευρώπη. Να προσλαμβάνει τους δικηγόρους του Ολυμπιακού για να ξεμπερδεύει εύκολα. Παιδιά, το ακούω. Τι, εδώ και δύο μέρες έχουν χυμίξει 8 καπαοξίδες στην νομική υπηρεσία του ΠΑΟΚ. Μήρες το κάνετε αυτό, γιατί δεν κατάλαβα. Ποιος είναι, ποιοι είναι, δύο δικηγόρους έχει, δύο, τρεις, τι έχει, ρε Χρήστο. Εντάξει, τέλος πάντων. Να είσαι καλά, ρε 010. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο break σημερινής εκπομπής. Γραμμές μετά τις 11 ανοίγουμε. 4 μονές προσκλήσεις για το 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και ντοκιμαντέρ το απόγευμα της Πέμπτης. Το εντόπισε ο φίλος μου ο Άκης, φανατικός οπαδός του Κουκουέ και του ΠΑΟΚ, ο νευροχειρουργός. Αυτό, θα το είχα εντοπίσει εγώ, αλλά αργότερα. Αυτός μου το είπε χθες, προχθές. Ξύπνα μου λέει, έχει ντοκιμαντέρ για τον νεοτάκι το Λουκανίδη. Από το θρύλι των γηπέδων. Ντοκιμαντεράρα. Θα φροντίσω να είμαι μέσα, εννοείται. Για την Μπεκτούρα που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Οκ. Okay. 4 μονές προσκλήσεις για το 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είπα ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχω στην τουρκική που δικάζει τα παιδιά μας πάνω. Τους στρατιωτικούς. Εδώ δεν είναι ελληνική δικαιοσύνη. Παιδιά, για να βλέπω την Ελένη Μπούντου, η πιο σεμινή Μπούντου που έχω δει. Εδώ και 8 χρόνια που την ξέρω, η πιο σεμινή Μπούντου, καληνύχτα πρωτάθλημα. Τσακάλι μου, κάνε τη μαγιά, όμορφε κούκλε, αδύνατε. Αδύνατε, κάνε τη μαγιά, βάλτε τα μηνύματα από εκεί που θες. Και εδώ πέρα το ό,τι θες, να μην μπερδεύεστε. Να μην μπερδεύουστε. Αχ, εδώ σιά κάνε, τι, καλή, όλες καλές είναι, ρε, σήκωσε, Χρυσανθέ. Και είσαι τώρα και στη Λάτος για πλάκα. Περπατάς επιδεικτικά ή μου φαίνεται για να τονίσεις το πόσο έχεις χάσει κιλά. Έχω αυτή την εντύπωση. Αχ, κρίμα, δεν είμαστε τηλεοπτικοί. Να σε απολαύσει ο κόσμος. Πιστεύω πολλές γυναίκες θα λιποθυμούσαν. Το πιστεύω. Το πιστεύω αυτό. Ακραδάντος. Αδέρφια, εδώ είμαστε τρόικα. Εδώ είναι και ο Χρύσανθος, έχει πολλή ώρα που. Αυτό ο ασυνεπής Τζορμπατζόγλου που είναι, ρε φίλε. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Περιττό να σου πω ότι τουλάχιστον 3 παοκτσίδες μου έχουν πει: πάρτε τώρα νομική υπηρεσία ΠΑΟΚ Τσαλτίδη. Είναι η μόνη μας σωτηρία. Λέω ότι τώρα το καταλάβατε εσείς. Κοίταξε, η αλήθεια, είναι, η αλήθεια είναι ότι. Νομικά δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ούτε εσύ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τι να κάνεις, ναι, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι λίγο να αλλάξεις την επικοινωνία. Α, ναι. Πάντως και γιατί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κράζουν πολύ παοξίδες στην νομική τους υπηρεσία. Καλά, ειλικρινά, ο παδός είναι εντάξει. Ο παδός είναι το χειρότερο. Ακού. Και στο Ζαγόρα χθες το άξο και το μεσημέρι και το βράδυ. Δηλαδή. Ακού λίγο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Χρειάζεται μόνο αυτό, μισό λεπτό λιγάκι, μάτια, μόνο αυτό για να κερδίζετε χρόνο, έτσι. 4 μονές προσκλήσεις για το 20ο Φεστιβάλ του Γεμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνικά 2310-287-888 και μηνυματικά όποιος θέλει μαζί με κάτι άλλο, με άλλο περιεχόμενο μέσα το μήνυμα, έτσι. Χρέωση 1,25 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των τελών κινητής τηλεφωνίας. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526, ο νομικός. Χρήστος Τσαλτίδης. Δεν είμαι νομικός, όχι. Ο επιφανής νομικός. Για δημοσιογραφία θα σου πω. Μπράβο. Δες τώρα κόσμο, φίλε. Κόσμο και εδώ πέρα οι 7 και 9 γεμάτη. Πάρα πολύ κόσμο. Ίσως να έχει παραπάνω από 15.000 που είπαμε αρχικά.
Α, για χαριλά αυτό ούλες, τώρα είναι, είναι αυτό τώρα είναι μετρικάλα. Αυτό είναι μετρικάλα. Ναι. Έτσι και εδώ είναι και όρθιο όλοι εδώ. Ναι. Και από εδώ η 7 και 9, επειδή είχε 5 ευρώ εισιτήριο στην 9, ναι, ήταν τίνγκα. Όπω. Και παρόλα αυτά δεν κέρδισε. Ναι. Παιδιά. Στην 9. Στη 2 πήγε. Στη 2 ήταν απέναντι, 7 και 9 δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Τίνγκα. Ναι. Και είχε όρθιο. Να το! Να το κι άλλο! 8-8-7 ο Αριανός είναι αυτό, έτσι. Καλημέρα σας. Μήπως εκεί στην νομική υπηρεσία του ΠΑΟΚ να δουν χωρίς παροπίδες να προσλάβουν ή έστω να ζητήσουν βοήθεια από τον Χρύσανθο. Δεν είναι κακό. Θα σου πω, θα σου έτσι πω. Τώρα. Θα σου πω, άκουσα με λίγο. 8.45 το μήνυμά σου σε λίγο, το είδα. Άκουσα με λίγο. Άκουσα με λίγο. Θουβού, άκουσα το είδα. Με λίγο περιμένοντας και, το, ναι, και τον Δημήτρη, μιλάμε τώρα σοβαρά. Δεν κάνω πλάκα. Θα μιλήσω σοβαρά. Ναι, σοβαρά. Γιατί πρέπει να διαισθάνεστε μερικές φορές το χαβαλέ κτλ. Εκνευρίζομαι όταν σε μια δύσκολη δική σας κάνουμε εμείς χαβαλέ και εκνευρίζεστε και τρελαίνεστε. Όταν επί 4 χρόνια εμένα ή άλλα τόσα το Μάριο μας κάνετε καζούρα, ναι, με αυτά που τραβάμε. Αλλά επίσης το που μας λέτε γιατί ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αυτός ο ΠΑΟΞίδες. Περίμενε. Αυτό οι γυναίκες μου είναι μουτρωμένες. Αν σου πω ότι έχει γίνει στη γειτονιά μου, θα λυποθυμήσω. Δεν με ενοχλεί αυτό. Μουτρωμένος μπορεί να είναι. Δεν γίνεται, μόλις ασχολούμαστε εμείς, δηλαδή τι ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ και την ίδια στιγμή τόσα χρόνια να μου κάνουν καζούρα για αυτά που τραβάω. Τρακτέρα, αγροτικά. Μα ναι, να σου πω κάτι, αυτή είναι, και, αυτή είναι η έννοια. Πάμε λοιπόν να πούμε ένα πραγματάκι για το συγκεκριμένο ζήτημα που είναι και το πιο σημαντικό. Τι θεωρώ εγώ ότι κάνουν λάθος, ας πούμε. Η μεριά του, όσο, η πλευρά όσο, του ΠΑΟΚ. Ναι, όσο τους ενδιαφέρει ή όχι. Ή και θα το εστιάσω στο επικοινωνιακό. Υπάρχει μία περίπτωση λοιπόν του Γκαρθία που από την πρώτη στιγμή εγώ είπα ότι είναι καραγκιουζουλίκη. Ναι. Δηλαδή είναι μία κατάσταση που εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός την ανοησία αυτού που πετάει την κορδέλα μόνος του. Ναι. Μόνος του. Δεν είναι στα πλαίσια του τελετουργικού. Ναι. Είναι μόνος του. Και όπως ο Καραπαπάς λέει ψέματα ότι μία κλειστή κορδέλα τον βρήκε, έτσι ψέματα λένε και από τον ΠΑΟΚ που λένε ότι ήταν την ώρα του τελετουργικού. Τι κάνουν λοιπόν αυτές οι δύο επικοινωνιακές πλατφόρμες? Ναι. Η κάθε μία προσπαθεί και θεωρεί ότι αν πει κάποια πράγματα επικοινωνιακά, τα ίδια αυτά πράγματα θα παρουσιαστούν και στο δικαστήριο. Ναι. Και η μία πλευρά το κάνει αυτό και η άλλη πλευρά. Ναι. Έτσι. Η μία υπερθεματίζει για έναν υποτιθέμενο τραυματισμό, η άλλη προσπαθεί να απαξιώσει τελείως το γεγονός και να μας βγάλει τυφλούς. Ότι δηλαδή δεν πετάχθηκε. Και ότι δεν είναι, είναι κορδέλα, είναι χαρτί υγείας που λέγανε στην αρχή. Και κρετίνους. Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω το γιατί γίνεται σε ένα δικαστήριο. Όταν αυτό όμως γίνεται καθημερινά στην επικοινωνία, παίζουν με την νοημοσύνη μας. Και η μεν και, και η δε. Έτσι. Και πάω στην ουσία του πράγματος τώρα. Γιατί αμφότεροι λένε ό,τι να είναι. Όταν επί 3-4 μέρες τον ΠΑΟΚΤΣΙ τον βομβαρδίζεις, και του λες, ο παρατηρητής με δικαιώνει, ο διαιτητής με δικαιώνει, θα χάσει το, ήρθανε του Ολυμπιακού και πέσαν στην παγίδα που πήγανε να στήσουν. Παίρνουμε το μάτς στα χαρτιά 3-0 και αφαιρούνται και 3 βαθμίς από τον Ολυμπιακό. Όταν λοιπόν, επί 3-4 μέρες, τον βομβαρδίζεις με τέτοιου είδους πληροφόρηση και φτάνει στην Παρασκευή και η εκδίκαση, και η εκδίκαση αποδεικνύει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία του λες. Και πώς τα αποδεικνύει ακριβώς τα αντίθετα? Δεν λέμε εμείς, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, ούτε ότι τραυματίστηκε ο Γκαρθία. Το είπα την πρώτη στιγμή, καραγκιουζιλίκη κάνει. Ούτε ότι υπήρξε κάτι φοβερό και τρομερό. Αυτό που έπρεπε να γίνει είναι να σηκωθεί και να γίνει το μάτς. Όμως, ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύεται. Το εκμεταλλεύτηκε. Εκμεταλλεύτηκε το περιστατικό. Εκμεταλλεύτηκε την, τη στιγμή, την κακιά στιγμή που λέμε. Έτσι. Ναι. Το εκμεταλλεύεται, ρε φίλε. Ναι. Ο δικαστής ή η δικαστής, που διαβάζω κιόλας πότε πρόλαβε και διάβασε την, τη δικογραφία. Μα αυτή είναι η δουλειά της. Ναι. Να διαβάσει 180 σελίδες δικογραφίας. Άρα του λες ότι στον ΠΑΟΞΙ, Χρύσανθε, δημιούργησαν προσδοκίες μεγάλες. Όχι, στην προσπάθεια. Με τις αρχικές τοποθετήσεις. Τελειώσατε με τα άλλα σας. Στην προσπάθεια τα οποία, η οποία έγινε υπεράσπισης των θέσεων του ΠΑΟΚ, mm, έχω την αίσθηση ότι τα όσα υπόθηκαν ξέφυγαν. Mm. Είχανε μία, δεν θα πω έπαρση, δεν είναι ακριβώς η λέξη η έπαρση, mm, αλλά είχανε μία σιγουριά η οποία δεν ανταποκρίνονταν. Δηλαδή, στην προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις το ένα site έναντι του άλλου, το ένα μέσο έναντι του άλλου, γιατί αυτό γινότανε.
τα μέσα τα οποία υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ πήγανε. Υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Υποστήριζαν. Εκείνη τη στιγμή. Α, το υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ στο όλο σκηνικό και τα μέσα που υποστήριζαν τον Ολυμπιακό νόμιζαν και οι μεν και οι δε ότι η δίκη διεξάγεται στο ίντερνετ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δημιουργήθηκε λοιπόν η αίσθηση, και το λέω εγώ από φίλους μου ΠΑΟΚΣΙΣ και τα λοιπά, δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι δικαιώνεται το ΠΑΟΚ 100%, ότι έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ 100%, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χάσει το παιχνίδι, και όχι μόνο δεν θα το χάσει, θα το χάσει ο Ολυμπιακός στα χαρτιά. Γιατί? Γιατί στάθηκαν όλοι στο γεγονός του αν ήτανε σύνομη ή παράνομη η παρουσία του Γκαρθία. Όχι στο γεγονός του χτυπήματος. Σε πρώτο βαθμό. Ναι, όχι στο γεγονός της πράξης. Στάθηκαν στο γεγονός του αν είναι σύνομη ή παράνομη η παρουσία του Γκαρθία. Και από την πρώτη στιγμή που σας είπαμε εγώ, που σας λέω ότι ήταν καρακιουζιλίκι αυτό που έκανε ο Γκαρθία, σας είπα ότι δεν παίζει ρόλο. Γιατί? Και λένε επίσης ότι άλλαξε το θέμα αγώνα. Ο νομοθέτης τιμωρεί την ενέργεια, την πράξη. Λένε, ναι, κοίταξε. Ο νομοθέτης όμως σου δίνει και νομικά παραθυράκια. Ναι. Αν ήταν όντως παράνομη η παρουσία του Γκαρθία στον πάγκο, τότε θα μπορούσε να ακυρωθεί όλη η διαδικασία. Ναι. Δεν έβλεπες Μάτλοκ πιο μικρός. Βέβαια, ναι. Που σου έλεγε ότι ναι, μεν είναι, ναι, ξέραμε ότι είναι ένοχος ο δολοφόνος, αλλά επειδή δεν συνέλεξαν τα στοιχεία με το σωστό τον τρόπο που πρέπει σύμφωνα με τον νόμο, είναι άκυρο το ότι στοιχείο. Κατηγορούμενος είναι, ναι, δολοφόνος. Ναι, είναι άκυρο το στοιχείο. Άρα δεν μπορώ να τον καταδικάσω με αυτό το στοιχείο. Κατάλαβες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήγε να κάνει αυτό το νομικό τρίκ λοιπόν. Από τη στιγμή όμως, και σας το είπαμε την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ακούτε μερικές φορές. Θέλετε να ακούτε αυτό που σας συμφέρει. Και εγώ το κάνω. Και εγώ το κάνω πολλές φορές. Και τώρα που σας ακούνε ενοχλούνται, αν το ξέρετε. Ναι, όχι, σου λέω λοιπόν. Λέγανε λοιπόν, είναι παράνομη η τέτοια του Γκαρθία. Μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός έκανε την κέλα και 75 λεπτά πριν έδωσε λάθος λίστα. Από τη στιγμή που ο διαιτητής την αποδέχτηκε και το γράφει στο φύλλο αγώνα ότι στα 60 λεπτά ήρθαν και τη διόρθωσαν και το δέχτηκα, πάβει να υπάρχει παράνομη παρουσία Γκαρθία στον αγωνιστικό χώρο. Το γράφει στο φύλλο αγώνα. Δεν θέλαν να το ακούσουν όμως. Το λένε, εσείς είστε του Καραπαπά, εσείς είστε του Ολυμπιακού. Εσείς... Έτσι είναι λογικό. Και τώρα η άμυνα. Τι θα σου πούνε? Ότι ό,τι λέγαμε μια εβδομάδα δεν ισχύει. Ήταν πατάτα. Όχι. Είναι η σκουλαρίκη. Η σκουλαρίκου, πώς τη λένε. Ξεφωνητό. Φταίει αυτή. Φταίει ο Κοντονής. Φταίει τέτοιο. Φταίει το τέτοιο. Φταίνει το ένα. Φταίνει το άλλο. Η ίδια δικαστής είναι που πέρσι τους δικαίωσε με τον Παναθηναϊκό. Ίδια. Ίδια είναι. Το θέμα είναι λοιπόν να λέμε αυτά που συμφέρει την ομάδα μου ή να λέμε πέντε πράγματα τα οποία έχουν βάσει και φυσικά, πρόσεξε λίγο, να υποστηρίζουμε και τις ομάδες. Εγώ δεν λέω να μην τις υποστηρίζουμε τις ομάδες μας. Αλλά όταν δημιουργώ λοιπόν αυτή την προσδοκία ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά και έρχεται η Κατραπακιά την Παρασκευή. Είναι αυτό, μεγάλες προσδοκίες. Αυτό είναι. Ρε φίλε, εκεί είναι όλη η ουσία. Είναι παράνομη η του Γκαρθία στον αγωνιστικό χώρο? Δεν είναι από τη στιγμή που το γράφει στο φύλλο αγώνα. Είναι άλλο ένα κομμάτι ηθικό ή πώς σκεφτόμαστε, και είναι άλλο το νομικό κομμάτι. Αυτό δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπω μια τεράστια σιγουριά όλων στον ΠΑΟΚ για τη δευτεροβάθμια της ΕΠΟ. Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Ή εικάζω από πού προκύπτει. Μπορείς να το πεις στον αέρα? Όχι. Γιατί εικάζω. Είναι εικασία, δεν μπορώ να το πω. Είναι εικασία. Απλά δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης βλέπω και μια αλλαγή πολιτικής. Καλά, μέχρι τώρα δεν λέγαμε μαζί ο Μελισανίδης ή οτιδήποτε άλλο. Πέρσι εγώ δεν σου λέγα ότι την πρώτη φορά που θα διεκδικήσουν κάτι κοινό θα πλακωθούν μεταξύ τους. Γιατί πλέον δεν έχουν τον κοινό εχθρό, αλλά εχθρός είναι ο ένας για τον άλλον. Είναι πράγματα απολύτως λογικά, τα οποία όμως όταν τα λες στον ΠΑΟ και οτιδήποτε άλλο, σε βαφτίζουν. Καραπαπά, Ολυμπιακό κτλ. Έλα, εσένα περιμένουμε τόση ώρα, γι' αυτό καθυστερώ. Πρέπει κάποια στιγμή να είσαι συνεπής με την εκπομπή, δεν γίνεται να αργεί συνέχεια. Αυτό τώρα, αυτό που έκανα εγώ είναι προπαγάνδα. Αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ 10 παρα 10 κάθε μέρα, ακούει τον άνθρωπο που έρχεται 10 και 20 να του λέει ότι δεν είναι συνεπής, εκμεταλλευόμενος. Καλά, παρα 10 δεν είναι, παρα 2, παρα 3. Την ώρα που αρχίζει η εκπομπή είναι εδώ. Εκμεταλλευόμενος ένα περιστασιακό γεγονός που έπρεπε να μιλήσει
στο τηλέφωνο έξω, κατάλαβες. Απειλητικό μήνυμα, τρομάζω, του 164, Παοκτσής, ο οποίος λατρεύω, ναι. Και είναι 2. Θα δείτε με όλα αυτά πώς χωρίζεται η Ελλάδα στα δύο. Τέρμα τα λόγια, ώρα για πράξη. Εντάξει. Για να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο πρέπει το ένα μισό να είναι δικό σου. Το ένα μισό δεν είναι δικό σου. Είναι δικό σου. Ούτε δικό μου είναι. Είναι δικό μας. Καλός ή κακός. Ναι. Έλεγα λοιπόν πριν και στο Μάριο και θέλω την άποψή σου να σου πω το εξής. Ότι δημιουργήθηκαν επικοινωνιακά προσδοκίες. Πάντα γίνεται αυτό. Ναι, αλλά εδώ τώρα. Εδώ δημιουργεί ο άλλος προσδοκίες που μπήκαν και δίραν όλο τον κόσμο. Πάντα γίνεται αυτό. Μισό λεπτό. Γιατί παίζουν εντυπώσεις ρόλο. Έρχεσαι στα λόγια μου. Δημιουργήθηκαν όμως υπέρ του δέοντος προσδοκίες ότι θα τιμωρηθεί. Πάντα γίνεται αυτό. Πάντα. Κάτσε, πώς πάντα. Μην ψάχνεις τώρα. Πάντα γίνεται. Δεν γίνεται. Πλακώσαν τον κόσμο οι άλλοι και λέγαν θα δικαιωθούμε σκάνδαλο αν δεν κατακαιρθούμε. Είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι ήταν παράνομο ο Γκαρσία στον αγωνιστικό χώρο ενώ τον γράφει στο φύλλο αγώνα. Εκπρόθεσμα. Το εκπρόθεσμα. 5.000 πρόστιμο. Όχι. Ήταν εκπρόθεσμα και δεν είχε δικαίωμα να το κρίνει αυτό ο διαιτητής. Πώς δεν είχε. Όπως δεν είχε δικαίωμα να κρίνει κάποτε την παρουσία του Λιάσου Λουκά ο διαιτητής. Που δεν έπαιξε και κάνανε ένσταση. Δεν είναι το ίδιο. Καλά. Καλά, το ένα είναι τιμωρημένος παίκτης και το άλλο είναι καθυστέρηση για ένα τέταρτο. Έχει διαφορά, Δημήτρη. Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να τα βάζετε πάντα με τη δική σας λογική. Αυτό μπορεί να πάει και εκτός Ελλάδας στο συγκεκριμένο θέμα. Το συγκεκριμένο δεν μπορεί θέμα. Να πάει το εκτός Ελλάδας γιατί. Δεν, όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ελληνικό κώδικα, όχι, να πάει και εκτός. Όχι, κάνεις λάθος. Σας το έλεγα και πρώτα πήγατε, θέλατε να πάτε στο ΚΑΣ με τον Παναθηναϊκό. Άλλο θέμα είναι εκείνο. Όχι. Ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρος. Καθόλου ξεκάθαρος. Δεν μπορείς. Στο συγκεκριμένο. Όχι, κάνεις λάθος. Περίμενα να σου πω. Όχι στο συγκεκριμένο. Ο ΚΑΠ, το οποίο έκανε ο κύριος Κουρίδης. Α, ναι, αυτός ο γνωστός Κουρίδης. Μα δεν προβλέπεται, ρε φίλε. Περίμενε δίκαιο. Να σου πω. Το ελληνικό δίκαιο λέει ότι καμία. Καλά. Καμία, μα καμία διαμάχη που αφορά ελληνικούς συλλόγους ή ελληνικούς συλλόγους με Έλληνα παίκτη, ατζέντη κτλ. Δεν μπορεί να φύγει πέρα από το διαιτητικό της ΕΠΟ. Το λέει ξεκάθαρα. Θα το δούμε στην πορεία. Ας δούμε πώς θα πάει το δευτεροβάθμιο. Όπως μας λέγατε θα πάει στο ΚΑΣ και δεν είχες δικαίωμα να πας στο ΚΑΣ και σας το έλεγα και με βρίζατε πάλι. Τα έλεγε εσύ όλα τα λέγε. Τα νομικά, ναι, τα έλεγα. Τα έλεγα, ναι. Εδώ λες και τα διοικητικά και τα ποδοσφαιρικά. Τον ζητάει κόσμο. Τα νομικά τα έλεγα, ναι, τα έλεγα. Είναι ρε φίλε, γιατί έχω κάτσει και έχω διαβάσει τον ΚΑΠ. Επιχειρηματικά, οικονομικά, νομικά, λογιστικά, ποδοσφαιρικά. Άκου λίγο. Για τον ΚΑΠ, μιλάτε όλοι για τον ΚΑΠ και δεν τον έχετε διαβάσει. Εσύ τον ξέρει απ' έξω. Απ' έξω, ξέρω βέβαια. Δημήτρη, συγγνώμη σε αυτό, έχει δίκιο. Ρε φίλε, βγαίνει ο άλλο την άλλη φορά με βρίζει για το φίλο αγώνα ότι γράφτηκε αυτό και γράφτηκε άλλο πράγμα. Και αυτό έλεγε άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δημιουργήσατε προσδοκίες στο σύνολο επικοινωνιακά ότι ο Ολυμπιακός θα τιμωρηθεί κιόλας. Ναι, γιατί με βάση το φύλλο αγώνος που υπήρχε, αποδείχθηκε ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ βάσιμες. Καθόλου βάσιμες. Και χρειάστηκε να ζητήσει συμπληρωματική έκθεση. Βάσιμες δεν ήταν για καλά. Την τιμωρία του Ολυμπιακού. Βάσιμες δεν ήταν. Αφού, από τη ήταν που έγραφε... όταν γράφει ότι έφυγε ο Ολυμπιακός και εγώ ήμουν ακόμα στο γήπεδο και έφυγα μετά. Ήταν όταν γράφει ότι επί 15 λεπτά κρύβονταν. Το οποίο δεν έλαβε καθόλου υπόψη της. Πουθενά. Και τι έγινε. Ήταν όταν γράφει η έκθεση του γιατρού ότι διαπίστωσε ότι μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Τι λέει. Διαπίστωσε ότι μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο γιατρός το λέει αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή η ιατροδικαστής λέει τραυματίστηκε. Εσείς μα λέτε τα μισά, ρε φίλε. Και άμα λέμε εμείς τα άλλα μισά, μου λες εσύ του Ολυμπιακού. Η ιατροδικαστής, η επίσημη έκθεση του ιατροδικαστή. Αυτή είναι η επίσημη έκθεση. Η οποία ποιος δεν έχει είναι... για το ποδοσφαιρικό κομμάτι μεγαλύτερο ρόλο. Ποιος. Η ιατροδικαστής που κλήθηκε από την αστυνομία. Εντάξει. Είναι τι εντάξει. Τότε γιατί βάζουν γιατρό αγώνα. Να τον καταργήσουν. Ο γιατρός αγώνα τι είναι. Τι τον για... βάζουν. Μα πρόσεξε, ρε φίλε. Άμα δεν μετράει δική του έκθεση σε τέτοιες περιπτώσεις. Μα δεν μέτρησε, ούτε στου Άρη μέτρησε. Καλά. Μέτρησε και παραμέτρησε. Πώς μέτρησε, αφού καταδικάστηκε. Είπαμε ότι δικαιώθηκε ο σε πρώτο βαθμό. Δικαιώθηκε, ναι. Τι έπαιξε ρόλο. Τι έπαιξε ρόλο για να δικαιωθεί. Πώς δικαιώθηκε, μείον 3 και 0. Τι έπαιξε ρόλο για να δικαιωθεί στον πρώτο βαθμό. Η έκθεση του γιατρού. Η οποία όμως μετά πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Το μετά. Είναι υπόθεση της τότε ΕΠΟ. Ο Άρης διακόπηκε ένα παιχνίδι και δικαιώθηκε από την έκθεση του γιατρού. Τώρα γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη. Και του δημόσιου νοσοκομείου. Τώρα γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη έκθεση του γιατρού. Δεν υπήρχε όμως άλλη έκθεση από ιατροδικαστή μετά από κλήτες της αθλητικής βίας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στον Άρη. Εδώ υπάρχει. Εδώ υπάρχει. Το 15 λεπτό υπάρχει παντού ή δεν υπάρχει. Ποιο. Που κρύφτηκε. Είναι, οι μαρτυρίες των ιατροδικαστών και το επιχείρημα ότι δεν γίνεται να χτυπήσει εσωτερικά. Οι μαρτυρίες άλλων που δεν ήταν παρόντες, όχι, δεν υπάρχει. Τότε να μην φέρει μάρτυρες.
Απάει από Ολυμπιακό χωρίς μάρτυρες. Οι μάρτυρες. Ξέρουμε γιατί πάνε οι μάρτυρες. Είπε κανένα ψέμα. Είπε κανένα ψέμα. Με βάση τη λογική, κρίνουμε. Άλλο με μια χαρά το είπες. Είναι άλλο με βάση τη λογική, είναι άλλο μάρτυρας. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Ο γιατρός του αγώνα που λες είναι ένα βασικό επιχείρημα του ΠΑΟΚ. Το ότι δεν πήγε στο δημόσιο. Της λογικής είναι επιχείρημα. Περίμενε. Είναι γιατρός του αγώνα. Το ότι δεν πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο είναι επίσης ένα βασικό επιχείρημα για μένα του ΠΑΟΚ. Και είναι από δεν τα πράγματα που είναι έκθετος Ολυμπιακός. Δεν ήταν από τα βασικά. Από την άλλη όμως. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν γίνεται να έχεις βασικό επιχείρημα ότι ήταν παράνομα στο γήπεδο. Γιατί δεν είναι παράνομα. Τον γράφει στο φύλλο αγώνα. Δεν ήταν το μόνο. Ήταν ένα απ' όλα. Ποιο είναι το άλλο. Ήταν ένα απ' όλα. Επίσης, το ότι έφυγε ο Ολυμπιακός μόνος του, ότι κρίθηκε επί 15 εσύ λεπτά. Εσύ μόνος σου έφυγες πέρσι. Δεν έγραψε ο Κομίνης να φύγεις. Το έγραψε. Το ξαναείπα, ρε. Το έγραψε και έγραψε άλλο λόγο. Έκανε αυτό το έγκλημα. Όχι, ρε. Έγραψε άλλο λόγο. Έγραψε άλλο λόγο, λόγω της σύραξης διέκοψε το παιχνίδι. Και όχι λόγω του τραυματισμού του Ίβιτς. Μα δεν είπε όμως, δεν έδωσα τέτοιο αφήγημα. Αυτός το είπε. Συγγνώμη, είπα να μην ξαναβγούν. Λόγω της σύραξης διέκοψε. Αυτός το διέκοψε το παιχνίδι. Είπα να μην ξαναμπούν μέσα. Είπα, έδωσα εντολή. Κανένα δεν έδωσε. Ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Φύγαν και οι δύο ομάδες χωρίς άλλη εντολή. Εσύ όταν λέει ότι διέκοψε τον αγώνα, τι θα πάει να πει, ότι δεν έδωσε εντολή. Όχι οριστικά. Λόγω της σύραξης έγραψε. Διέκοψε από ναι, αυτό, το παιχνίδι. Αυτό, ναι. Εντάξει, άλλο το άλλο. Τέλος πάντων. Τα επιχειρήματά σου για τη δευτεροβάθμια είναι διαφορετικά από τη πρωτοβάθμια. Θα μάθει τη δευτεροβάθμια. Και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό δεν μου άρεσε. Δεν το είπα ειρωνικά αυτό. Είσαι κάτι, το είπα ως είναι... κάτι απειλητικό. Είσαι δεν το είπα ειρωνικά. Αυτό είναι καλύτερο που λες. Και ίσως είναι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί να φύγει από μια εβδομάδα που το ζήτημα ήταν ποιο site θα τα γράψει καλύτερα από το άλλο. Και ποιο θα προασπίσει καλύτερα τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού αντίστοιχα. Και ο ένας έλεγε ό,τι να είναι και ο άλλος έλεγε ό,τι να είναι επίσης. Γιατί όσο είναι ψέμα του Καραπαπά ότι ήταν κλειστή η κορδέλα, άλλο ψέμα το ότι ήταν το πέταξε την ώρα που πετάνε όλοι. Και ήταν μια σειρά ψέμα από τέτοια γεγονότα. Και κάτι άλλο. Να οριστεί αυτός ο γιατρός. Πες το πετάνε. Ψέμα ήταν ότι δεν είχε δικαίωμα να οριστεί αυτός ο γιατρός. Που παίζανε επί δύο μέρες. Φυσικά ψέμα ήταν. Και μάλιστα αυτό δεν ψέμα από, πρόθεση. Αυτό δεν αναιρεί το ηθικό κομμάτι, ήταν έμισος του ΠΑΟΚ. Δεν, δεν απαγορεύεται. Πρόσεξε λίγο. Επί δύο μέρες πουλούσαν το ότι απαγορεύεται. Άκουσα με... Περίμενε. Ναι, δεν απαγορεύεται. Φυσικά. Πρόσεξε λίγο. Α, τώρα φυσικά δεν απαγορεύεται. Πρόσεξε λίγο. Έχω εγώ με σένα μία διαμάχη. Και βάζουμε έναν ορκωτό λογιστή. Μία διένεξη. Ναι. Και εσύ. Ενώ η διένεξη είναι ορκωτός λογιστής να κρίνει. Επιτρέπει ο ΚΑΠ. Μην το προχωράς. Περίμενε. Το επιτρέπει ο ΚΑΠ. Περίμενε ρε, εσύ. Δεν... Ναι, ο ΚΑΠ απαγορεύει να είναι ο γιατρός του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Να επικαλείστε την ηθική μόνο όποτε σας συμφέρει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω εγώ μια διένεξη. Φίλε, αυτό είναι χρόνιο. Βάζουμε είναι έναν χρόνιο ορκωτό στα λογιστή, γήπεδα. Βάζουμε έναν ορκωτό λογιστή και μετά εσύ μαθαίνεις ότι αυτός είναι υπάλληλός μου. Δεν έγινε ξαφνικά. Δεν προέκυψε αυτόν τον αγώνα. Είναι χρόνια το ίδιο κάνουν όλοι. Είναι ένα λάθος που πρέπει να αλλάξει λοιπόν με αφορμή αυτό. Δεν είναι, εσύ θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει. Σωστό. Δεν έχουν λεφτά να φάνε οι μισές ομάδες. Θα παίρνουν και γιατρούς. Όλα είναι στη μέση. Δημήτρη, τώρα τι είναι αυτό. Γιατρό ας παίρνουν. Δηλαδή, γιατρό ας παίρνουν. Δηλαδή, αν γίνει, αν γίνει ανάποδα το περιστατικό. Αυτό είναι για γάμα να είναι. Δεν ισχύει μόνο για την πρώτη κατηγορία. Τι? Δεν είναι μόνο στην πρώτη κατηγορία, είναι και στη δεύτερη και στην τρίτη. Είναι υποχρέωση του γηπεδούχου να ορίσει γιατρό που δεν είναι ο γιατρός που δήλωσε ως δικός του αγώνα. Όταν λοιπόν είναι έμιστος υπάλληλος, όχι του ΠΑΟΚ τώρα, οποτεδήποτε, δεν θα μετράει η άποψη του, είναι έμιστος. Δηλαδή. Είναι... Εγώ μένω ναι. Στο ότι αυτό το επικαλέστηκαν για να απαντήσω στην ερώτηση γιατί επί 15 λεπτά δεν τον αφήνετε να μπει στα αποδυτηριά σας και είναι η απάντησή τους η οποία κρίνεται για την πρόθεση την οποία δώσανε. Την ίδια απάντηση θα δίνατε κι εσείς. Τώρα, αν ήταν ένας μέρα που φάνε του Ολυμπιακού υπάλληλος του Ολυμπιακού και θέλει να μπει, το ίδιο θα λέγα. Όταν θα λέγανε, το, ίδιο με... το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Όταν έγινε το ίδιο με τον Ίβιτς, ο ΠΑΟΚ δεν κρύφτηκε, δεν τον έκρυψε. Τον εξέτασε ο γιατρός του αγώνα. Που μπορεί να ήταν και υπάλληλος του Παναθηναϊκού, μπορεί να ήταν κάποιος Παναθηναϊκός, κάποιος που συνεργάζεται. Μην τα συγκρίνουμε όλα με τον Ίβιτς. Βεβαίως. Αυτό ειδικά είναι μεγάλη διαφορά. Πέρα από το τι είδαμε. Έτσι. Πώς χτύπησε ο ένας και πώς χτύπησε ο άλλος. Εσύ διαφωνείς ότι υπήρξαν επικοινωνιακά τόσο μεγάλες προσδοκίες που ήρθε κατραπακιά στον ΠΑΟΚ? Όχι σε μένα και σε σένα. Γιατί εμείς από την Παρασκευή. Τα λέω πάντα. Γιατί εμείς από την Παρασκευή. Βάλε να ακούσει και έλεγα την Παρασκευή. Ναι. Μα τι, ήταν δεδομένη τιμωρία με βάση το. Όχι, δεν ήταν αυτό. Τι? Έλεγα ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την υπόθεση. Μην διαβάζει δεξιά-αριστερά, σίγουρα θα δικαιωθεί ή σίγουρα θα θωωθεί. Σωστό είναι αυτό. Γιατί πάντως η μόνη περίοδος. Ξέρεις τον κανόνα, είσαι. Καλά. Η μόνη περίοδος. Το έλεγα και το ξαναθυμίζω. Η μόνη περίοδος που ξέρανε τις αποφάσεις ήταν της εγκληματικής οργάνωσης. Τότε μόνο υπήρχαν κάποιοι
που ήξεραν αποφάσεις πριν αυτές ανακοινωθούν. Ο κατακρουλήθη ο Άρης. Και ο Ηρακλής. Όλοι μαζί. Και ο ΠΑΟΚ σε Champions League από. Καλά, άλλο χάνω Champions League και παίζω Europa League και άλλο υποβιβάζομαι. Άλλο χάνω Champions League και παίζω Europa League και άλλο δεν ανεβαίνω κατηγορία με αλλαγή του ΚΑΠ. Μόνο εκείνη την περίοδο μπορούσες να ξέρεις αποφάσεις. Τώρα βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είδαμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε χωρίς μάρτυρες. Είναι απίστευτο. Είναι τρομερό το ότι... Μα είχε μάρτυρα. Είχαν... Ναι. Τον Αρετόπουλο. Ναι. Ένα μήνυμα του 602 που δεν ξέρω αν είναι λίγο ηρωνικό, προσβλητικό. Ξεφωνίζει το Δημήτρη. Ξεφωνίζει το Δημήτρη. Ένα μεγάλο γιατί μπράβο όμως... λέει, ένα μεγάλο μπράβο στον Χρύσανθο, ο... εισαγωγικά, ο Θεός να τον κάνει, σε εισαγωγικά, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθει να μιλάει με επιχειρήματα. Μόνο με επιχειρήματα μιλάω. 602, ποτέ με χαρακτηρισμούς. Προφανώς ο παδός του Ηρακλέου, του Άρεος, νομίζω, ή του Ηρακλέου. Και πάντα με επιχειρήματα. Εντάξει. Κυρία Ρίτα, καλημέρα, μεγάλο μήνυμα. Με φιλόξε... Λοιπόν, πού είναι η κυρία Ρίτα, καλημέρα παιδάκια μου. Το τυχερό ανήκει στην επαρχία Σουφλίου και όχι στην Ορεστιάδα. Κύριε Μάριε, κύριε Μάριε μας, παλιά είχε 3.000 κατοίκους, είναι ωραίο χωριό, με φιλόξενο κόσμο. Αφήστε τώρα να πιω τον καφέ μου. Φιλιά, η κυρία Ρίτα μας στηρίζει κάθε πρωί και μιλάει για μας. Σε κρατάμε, κυρία Ρίτα. Να είστε καλά, κυρία. Είναι μαστιμά να πίνετε τον καφέ σας με συντροφιά, εμάς. Εγώ απλά είπα ότι είχα μία σχέση σχεδόν μία μέρα, κάτι λιγότερο, με κοπέλα το τυχερό. Φοιτήτρια οδοντιατρικής, πραγματικά πολύ πολύ καλή κοπέλα και πάρα πολύ, και πολύ φιλόξενη. Και για να απαντήσω στο φίλο των 887 που λέει περί νομικής να πάρουν εμένα οτιδήποτε ο παδός άλλο, του Άριος, ναι. Ή οποιονδήποτε ο παδός του Άριος, άλλο, ναι. Δεν είναι πλέον, δεν εξαρτάται από τους νομικούς το όλο θέμα. Ωχ, έριξες τώρα σφαλιάρα, έριξες τώρα... Είναι μία σύγκρουση. Δύο κόσμων. Όχι, κάθε δύο κόσμων. Είναι μία σύγκρουση του ποιος είναι ο πιο ισχυρός. Ο Ιβάν ή ο Μελισάν. Ο Ιβάν ή ο Μελισάν. Ή ο Μελισάν. Είναι μια... Και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό, γιατί πλέον όλοι οι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ δεν πυροβολούν από χθες που βγήκε η απόφαση στον Ολυμπιακό. Πυροβολούν την ΑΕΚ. Και τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ και την επικοινωνία της ΑΕΚ. Διάβασε όλα τα κείμενα. Είναι ανάμεσα στους δύο. Είναι μια... Και πρόσεξε, αυτοί οι δύο είναι με ερίσματα και οι δύο στην ΕΠΟ, την τωρινή. Γιατί πλέον ερίσματα στην τωρινή ΕΠΟ δεν έχει. Αυτές οι αμπελοφιλοσοφίες. Καλά, εσύ μπορεί να λες αμπελοφιλοσοφίες. Εγώ λέω την άποψή μου. Μπορείς να την κρίνεις τα... με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Βαρύ ήταν αυτό. Παρόλα αυτά. Και προσβλητικό λέγατε. Τα ίδια λέγατε και όταν έλεγα τις ενώσεις, όταν δεν πήγατε ούτε μία ένωση. Τα έλεγες εσύ. Τα έλεγα, ναι, αυτά τα έλεγα. Τα έλεγες. Αυτά όλα. Μία εβδομάδα ήταν χαλίφης ο ΠΑΟΚ, την άλλη ήταν χαλίφης ο Μελισανίδης. Κάπου θα καθόταν στη μέση. Όχι, εγώ ποτέ δεν έγραψα για έναν χαλίφη. Πάντα έγραφα για παραπάνω από έναν χαλίφη. Δημήτρη μου. Απλά είναι πόσες και ποιες ενώσεις ελέγχει ο καθένας. Έτσι είναι αυτό. Στο συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφυγαν. Παρέμεινε ο συνασπισμός. Την μία κατηγορούνταν ο ΠΑΟΚ γιατί ευνοούνταν, την άλλη κατηγορούνταν γιατί ευνοούνταν η ΑΕΚ. Ναι. Όλα αυτά συνέβη. Ναι. Όλα αυτά. Αλλά ακόμα δεν έχει. Κάτσε. Είμαστε στην πρώτη χρονιά. Είμαστε στο πρώτο εξάμηνο της διοίκησης γραμμένου. Δεν έχουμε ακόμα σχηματοποιήσει. Γιατί δεν καθάρισε το ποδόσφαιρο. Λέει και γιατί δεν άλλαξε το ποδόσφαιρο. Πανηγυρίζουν. Τα λέγαμε εμείς. Καθάρισε το ποδόσφαιρο από αυτό το σύγχαμα που υπήρχε. Δεν καθάρισε το ποδόσφαιρο. Από την ΕΠΟ του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζω. Να δούμε τώρα αν θα υπάρχει ένα άλλο είδος σύγχαματος. Θα το δούμε. Στην πορεία θα το δούμε αυτό. Σημερινή. Ακόμα δεν μπορούμε να κρίνουμε. Δεν θέλει αυτή. Θέλει δεν μπορούμε να κρίνουμε ακόμα. Περίμενε 164. Μήνυμα βούτυρο στο ψωμί του Χρύσανθου. Ο Παοξής μου, μισό Χρύσο. Ναι. Αν γινόταν αυτό στο Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκης είναι. Με προπονητή του ΠΑΟΚ. Ακριβώς έτσι. Τι πιστεύετε θα γινόταν. Το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Έγινε πέρσι τώρα στη λεωφόρο. Και θα έλεγε άλλο ο Τσορμπατζόγλου προφανώς. Εδώ φέτος, κάτσε. Και θα έλεγε άλλο ο Τσορμπατζόγλου. Περίμενε. Εδώ φέτος ο Ολυμπιακός, ορθώς, σωστά, έφαγε μείον 3 για επεισόδια που έγιναν μετά τη λήξη με την ΑΕΚ που πριν 2 χρόνια γινόταν τα ίδια, θα έτρωγε 5.000 πρόστιμο. Ναι. Έγιναν τα στο Καρασιάκι, φίλε, τα ίδια και δεν έφυγε ο Αναστασίου. Συνέχισε να κουτσάρει τον Ολυμπιακό. Και έγιναν τα ίδια στο λεωφόρο και δεν έφυγε, και έφυγε ο Ίβιτς. Ναι. Ναι, τι. Τα ίδια δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά... Χειρότερο είναι στον Αναστασίου. Τρώει ολόκληρο και την κουμούτσα της Coca-Cola, τέτοιο, στην κεφάλα. Και Coca-Cola. Την κουμούτσα στην κεφάλα. Νερό, τέτοιο είναι νερό. Όχι, καφέ. Άδειε σε νερό ήταν. Coca-Cola ήταν. Δεν ήταν Coca-Cola. Αφού τα παγάκια βγαίνουν μαύρα από τι λε, μωρέ. Τι λε, ρε. Έχει σημασία αν ήταν Coca-Cola ή νερό ή αν ήταν γεμάτο. Για το αν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, έχει. Το Coca-Cola είναι για το αν ήταν το πλαστικό του νερού ή αν ήταν Coca-Cola. Ή αν ήταν κουτάκι Coca-Cola.
Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Δημήτρη, απλά θαλαμοφύλακα οπαδό του ΠΑΟΚ, δεν έχει δικαίωμα Αρετόπουλος να αλλάξει τη λίστα. Δεν υπάρχει σε κανονισμό αυτό το δικαίωμα. Και όταν υπάρχει κενό νόμου, τότε βάσει ΚΑΠ πας στο δίκαιο της UEFA. Δεν ισχύει αυτό που λες, φίλε. Εκεί, αυτό είναι κάτι που σας το λένε και το αναπαράγεις. Δεν υπάρχει πας στο δίκαιο της UEFA. Πάρ' το θαλαμοφύλακα. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Είναι κάτι, είναι μια εφεύρεση δική σας, η οποία επειδή σας βολεύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, το λες. Δεν υπάρχει όταν δεν υπάρχει κάτι στον ΚΑΠ. Λέει ο δικηγόρος. Αυτό που, ναι, γιατί ο ΚΑΠ λέει ότι αρμόδιο για οποιαδήποτε αντιδικία είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τα δικαιοδοτικά της όργανα. Όχι, πας στο δίκαιο της UEFA. Ανταγόρι μου, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει. Ο ΚΑΠ λέει ότι όταν δεν υπάρχει, αρμόδια είναι η ΕΠΟ και τα δικαιοδοτικά της όργανα. Με ποιο δίκαιο να αποφασίσει η ΕΠΟ, με ποιο δίκαιο να αποφασίσει. Με την κρίση του δικαστή, ρε φίλε. Δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο ποτέ. Χωρίς να υπάρχει κανονισμός. Δεν γράφει το συμβόλαιό σου κάτω ότι για οποιαδήποτε διαμάχη ανάμεσά σας αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Θα φανεί για το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ΚΑΠ, αν έχει δικαίωμα να πάει έξω ή δεν έχει. Θα το δούμε. Ένα είναι αυτό. Ναι. Θα το κρίνουν. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι. Τι να κάνουμε. Θα κρυθεί. Δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα θα που έγιναν. Θα κρυθεί. Αυτό λέω. Είναι στην κρίση του δικαστηρίου, του επόμενου. Θα κρυθεί. Από το δικαστήριο. Όχι όμως θέσφατο. Η UEFA το κρίνει, επειδή με συμφέρει. Και κλείνει ο θαλαμοφύλακας. Εκεί είναι ξεκάθαρα παράνομη η αλλαγή αξιωματούχου μετά τα 75 λεπτά. Λέει, αλλά τον αποστόμωσε, νομίζω, φίλε, ο Τσαλτίδης. Ναι. Αυτό λέω. Αυτό πρόσεξε τώρα, λέει. Ναι. Λένε κάτι ότι ισχύει. Ναι. Ενώ είτε είναι διφορούμενο. Δηλαδή, όπα, σε σκίζει. Άρθρο 5, παράγραφος 1 και γάμα δέλτα. Εδάφιο. Τη UEFA είναι αυτό. Αυτό είναι τη UEFA. Το ξέρουμε ότι στην UEFA το λέει. Του λέω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Ρε θαλαμοφύλακα, γεωπόνος τελείωσες είτε... Όχι, δεν το πήρα από ένα site και το βάζει. Ναι, το ξέρει μήπως. Να μαντέψω... Εννοείς, εσύ τα ξέρεις όλα. Να μαντέψω ποιο site. Λοιπόν, όλα θα πάμε... δεν τα ξέρω, αλλά πέντε βασικές γνώσεις. Γεννήθηκες ενημερωμένος. Γεννήθηκες ενημερωμένος. Πάμε και τέταρτο πήγε, για να ανοίξουμε γραμμές. Κλείμε την πρώτη ώρα. Σωστό λέει το που λένε. Συνεχίζουμε από εκεί που τελειώσαμε. Ένα μιλαράκι. Σπάσαμε ρεκόρ, περιμένουν 13 φίλοι στις γραμμές. Αυτό που λέει για τον κάποιο θαλαμοφύλακας και άλλοι. Είπε ότι το παιδί... να ισχύει δεν από είναι... τη στιγμή που γράφτηκε στο φύλλο αγώνα από τον Αρετόπουλο ότι δέχθηκα μία ώρα πριν τον αγώνα. Στην συμπληρωματική το γράφει αυτό. Όχι, το γράφει και στο φύλλο αγώνα. Ότι στη συμπληρωματική. Ότι δέχτηκα τον Γκαρσία. Ναι. Εκεί δίνει τη διευκρίνηση. Συγγνώμη, στο φύλλο αγώνα δεν λέτε ότι από το κατάλαβα πάω ότι υπάρχει θέμα με τον Γκαρσία. Αφού το γράφει στο φύλλο αγώνα. Δεν είναι συμπληρωματική ότι δέχτηκε τον Γκαρσία. Δεν σου λέω για το. Το γεγονό, άλλο το γεγονό και άλλο το πότε το δέχτηκε. Ναι, στο, εκεί. Όχι, όχι για να φύγει ο Ολυμπιακός. Το γεγονό, ναι, του ανοίξει... λάθους. Ναι, αυτό λέω. Από τη στιγμή λοιπόν που το έχει γράψει στο φύλλο αγώνα, αν έχει κάνει λάθος, τιμωρεί το διαιτητή, όχι η ομάδα. Είναι σαν να έχει αποβάλει με κόκκινη κάρτα έναν παίχτη και να μην του πει να βγει έξω από το γήπεδο. Στο 70. Δίνω κόκκινη στο Μάριο. Κανονική. Δεν του λέω να βγει έξω από το γήπεδο διαιτητή. Τον αφήνω και παίζει. Μετά δεν τιμωρείται η ομάδα που έπαιζε ο παίκτη 20 λεπτά παράνομα. Τιμωρείται ο διαιτητή. Αυτό σα λέω τόση ώρα. Απλά να λέει ο θαλαμοφύλακας, εγώ δεν αφήνω την κρίση μου στα sites. Ανοίγω ΚΑΠ, διαβάζω μισή ώρα, βλέπω τον νόμο. Δες πότε σου έγραψα για τον Κόντι. Έχει δίκιο σε αυτό, θαλαμοφύλακα. Πάμε τον γρήγορα κόντι. Στον κόσμο. Φτάνει. Για τον Κόντι μου το είχε πει, για το προπονητή με τον Κόντι. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Χαίρετε. Να κάνω. Δήμητρη, όχι, σταμάτα, ρε. Μία διευκρίνηση περίπου. Γιατί ρωτάνε τη Μαριλή και είναι άσχετο. Ο 183 λέει καλημέρα, μια ερώτηση. Ο Καρυπίδης πανηγύρισε οπαδό του Ολυμπιακού. Χρήσανε πανηγυρίζει οπαδό του Ολυμπιακού. Τι λε, ρε φίλε. Εσύ όταν έβαζε γκολ Λαμία πέρσι πανηγυρίζει οπαδό του Ολυμπιακού. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Τι βλακεία είναι αυτό που λέτε. Σα ακούμε, ναι. Τι βλακεία είναι αυτό. Όνομα και ομάδα να λέτε. Στέλιο είμαι, Πάουκ Σαντ Πάουλη, Τελιβόρνο. Α, ναι, ναι, γεια σου Στέλιο. Τον Πάουκ τον έβαλες πρώτο σήμερα, γιατί χθες δεν είχες τρίτο. Εννοείται. Ναι. Ήθελα να πω στον Ασλαμά που έλεγε δεν έχει, έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι. Ασλαμά, η δικαιοσύνη είναι ταξική, το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι ταξική. Είναι ταξική. Ταξική, είμαι συντονής. Δεξιά, με ακροδεξιά τη φύση της. Βέβαια. Φυσικά είναι όργανο. Τις άρχισες, εντάξει, εντάξει, τον ισχυρό και νομίζω ότι δικαιώνεις απόλυτα το ότι είσαι Ζαντ Πάουλη. Εννοείται, φίλε, εννοείται και φυσικά, κάτσε και δείχνει και υπεύθυνος, φυσικά το είδαμε αυτό
και στο ποδόσφαιρο δυστυχώς η δικαιοσύνη πήγε με τη μαφία, με τον υπόκοσμο, με τη διαφορά και με έναν πρόεδρο μιας ομάδας που θα κατέστρεφε εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που θα κατέλευαν φυσικά λόγω των οικονομικών εξελίξεων στην εύκολη χρήση των ουσιών και των ναρκωτικών. Σαν αποφύγει αυτού τον αποκλεισμού των ονείρων και τη ζωή του. Γραμμένα τα έχεις. Κάναν μεγάλη ζημιά. Στον ΠΑΟΚ θα τα πούμε όμως το Μάιο στον τελικό. Καλημέρα, γεια. Έγινε τέλειο. Επόμενος, χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Βάσκος ΠΑΟΚ. Ορίστε, Βάσκος. Ναι. Βάσκος, δε φίλε. Έτσι βαφτίστηκες. Το όνομα. Το παρατσούκλι του είναι το άνθρωπο. Α, Βάσκος. Λοιπόν, Βάσκος ΠΑΟΚ. Μαρίε, δεν μας ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες σχέσεις σου με κοπελίτσες από το τυχερό Εύρου. Ναι. 4 ώρες. Όχι, επειδή έγινε αναφορά σε αυτό με τον Δημήτρη το πρωί, γι' αυτό το είπα. Δεν είπα. Δηλαδή, ολόκληρη μέρα τα είχες με την κοπέλα και. Τέλος πάντων. Τα είχαμε σχεδόν μία μέρα, αυτό είπα. Ναι, είπα. Είναι μακροχρόνια σχέση. Λοιπόν, μπορεί να μας εξηγήσει ο Αργύρης Λίβας της Θεσσαλονίκης ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος που έπεσε η Βέρεια, που διαλύθηκε η Βέρεια. Ο Αργύρης Λίβας της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, δεν λέω εσένα. Άλλος πρέπει να απαντήσει. Ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος που διαλύθηκε η ομάδα της Βέρειας. Ο Αρβανιτίδης. Ο Αρβανιτίδης. Αυτός ήταν. Εγώ αυτό πήγα να πω. Αρχικά. Εσύ ποιος θες ότι ήταν. Εσύ ποιος λες. Εσύ ποιος λες. Ο τελευταίος μεγαλομέτωχος ποιος ήταν. Παπαδόπουλος. Εδώ και δύο χρόνια. Γελάνε και τα τσιμέντα. Ένα καράβι Παπαδόπουλη. Καλά ρε φίλε. Γιατί γελάνε και τα τσιμέντα. Δεν κατάλαβα. Δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλά, το τι έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Σωστά, υπάρχουν ομάδες που έχουν τις μετοχές στην Κύπρο και εγκρίνεται από την Επιτροπή. Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο, φίλε. Ναι. Σωστά, το ανερώ. Το τι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έχεις δίκιο. Έχουν εγκριθεί απίστευτα όργια. Τι? Έτσι. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση ο συγκεκριμένος που είπες να έχει την οικονομική επιφάνεια να διατηρήσει τη Βέρεια στην Α και στη Β εθνική, έτσι. Κοίταξε, επειδή ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά και δεν είχε τη δυνατότητα, την έδωσε κάποιον που είχε. Επειδή λέω για αυτό που είπες ότι ήταν μεγαλομέτοχος. Ο Καρυπίδης ήταν αυτός που την έδωσε σε αυτόν. Τι κάνει. Το πιστεύεις εσύ αυτό. Δηλαδή. 100%. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ρε φίλε, εγώ πιστεύω την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να μιλήσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Μίλα με τον Δημήτρη. Πιστεύω, Δημήτρη, ότι ο ΠΑΟΚ φταίει πάρα πολύ σαν οργανισμός για αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Αρετόπουλος. Δεν τον ξέρουμε. Εσύ πριν τον αγώνα όταν άκουσες το όνομα Αρετόπουλος, τι σκέφτηκες? Πολλά και διάφορα. Α, μπράβο. Έχουμε δύο διαιτητές που χρυσοπληρώνονται, πρώην διαιτητές, και είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπαν τι γινότανε όταν έγινε το συγκεκριμένο συμβάν με τον Αρετόπουλο. Τι κάνει ο Αρετόπουλος και τι δεν κάνει. Τι έπρεπε να κάνουν εκείνη την ώρα. Ξέρω εγώ, διαιτητές ήταν. Και μεγάλα ονόματα. Και τι να κάνουν. Δεν ξέρουν αυτοί πώς πρέπει να πράξουν. Και τι να κάνουν, ρε φίλε, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Αρετόπουλος διαιτητικά εδώ και ένα χρόνο είναι διαφορετικός. Πρώτα απ' όλα αυτό ισχύει για το ποδοσφαιρικό κομμάτι και το τι συνέβη πριν τον αγώνα. Όσον αφορά εκείνη τη στιγμή, ακούω το τι έπρεπε να κάνουν. Δεν ξέρω. Προφανώς θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Να του κόψουν το δρόμο να μην μπει στα αποδυτήρια. Να του κλείσουν την πόρτα, ξέρω εγώ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, το λέτε τώρα, τι μπορεί να κάνει δηλαδή κάποιος. Δεν μπορεί να συμβουλέψει τον Αρετόπουλο ή να τον πιέσει. Έχει πρόσβαση, πιστεύεις εκεί? Δεν έχει καμία πρόσβαση. Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ έχουν πρόσβαση στο διαιτητή. Πιστεύεις αυτό ότι δεν έχουν πρόσβαση? Ναι, φυσικά. Δεν έχει πάει στα αποδυτήρια τελευταία χρόνια. Εγώ είδα στην Τούμπα μέσα. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Έκαναν βόλτες οι παράγοντες του Ολυμπιακού. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Είναι άλλο κάνω βόλτα. Οι παράγοντες του ΠΑΟ κάνουν βόλτες στα γήπεδα. Είναι άλλο κάνω βόλτα έξω από τα αποδυτήρια και άλλο μπαίνω μέσα. Επίσης, η χειρονομία που έκανε ο Μυραλάς δεν έπρεπε να κυνηγηθεί. Εννοείς από τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί δεν έκανε μια. Εγώ θα σου λέω ναι, μέχρι και εμείς το γράψαμε. Γιατί δεν έκανε καταγγελία ο ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο. Αυτό λέμε, ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Αυτό στα λόγια μου έρχεται. Ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ πρέπει περισσότερο. Ναι, επίσης. Μισό λεπτό, αυτό είναι μια απορία. Πάντως η πιο αισχρή βόλτα στην Τούμπα, αδερφέ Βάσκε, παράγοντα άλλη ομάδα, ήταν του Παναθηναϊκού πάνω κάτω. Ναι. Θυμάσαι σε ποιο μάτς? Ναι, θυμάμαι. Που παίρνει πρωτάθλημα με τη γραβάτα τη Ριγέ. Όλοι καταρχήν. Και τον Blazer. Ο Μελισσανίδης δεν μιλάει καθόλου. Όχι τώρα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κάτσε, Βάσκε μου, να σου πω κάτι. Πες ότι ήταν. Άκουσε με λίγο. Πες ότι ήταν διαμάχη τη ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θα μιλούσε. Α, γενικά λες.
Γενικά μιλάω. Εντάξει, λέει, ποτέ δεν μιλάει. Βγάλε εσύ το φίδι από την τρύπα, Ιβάν, κορόιδο. Βγάλε εσύ το φίδι από την τρύπα. Εντάξει. Και εγώ από πίσω εκμεταλλεύομαι. Καλά, είναι μια τακτική του αυτή. Έγινε, καλημέρα. Πάντα αυτό έκανε. Πάμε στον επόμενο χέρι. Είναι πολύ απαθιστό. Ο Πάκη δεν έκανε καταγγελία για το Μυραλά. Δεν έκανε. Περιμένει αυτά τα επάγγελματα να κινηθεί από το Σφίρκο Σελέκ και να κρυθεί γι' αυτό. Σιγά μη κινηθεί ο. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται. Πώ θα κινηθεί μετά από κάνα δύο χρόνια. Κρίνεται. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Γεια σα. Καλημέρα, πάντω. Καλά, εσεί. Καλή εβδομάδα από χθε. Κύριε Ζωβαζόκου, να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Ναι, ναι. Μερικές. Αν με επιτρέπετε. Μάλιστα. Κύριε. Εσείς βασικά έχετε μπλακεί ποτέ σε τροχαίο, σε οτιδήποτε. Σε πολύ, έστω μικρό, έστω να χτυπήσει το χαρακτήρα σας. Σε πολύ ελαφριά. Σε πολύ ελαφριά. Την ώρα που φεύγατε ο αστυνομικός σας είπε ότι αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χτυπήσετε, νιώσετε ζαλάζια, θα πάτε μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, γιατί στα δικαστήρια δέχονται γνωματεύσεις μόνο από δημόσια νοσοκομεία. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Δεν το έχω συναντήσει ευτυχώς. Όχι, όχι. Εμένα μου έχει, επειδή μου έχει τύχει μέσα στο τροχείο, μου είπαν ότι αν αισθάνεσαι μετά ζαλάσεις, θα πάνε μόνο σε δημόσιο τροχείο. Από όσο θα ακούσει νομικούς στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απόλυτα. Και γι' αυτό έχει και την έκθεση από το Διαβαλκανικό. Να πάει στο δικαστήριο και να δει την επικαλέστηκε χθες από το Διαβαλκανικό. Άκου λίγο τη διαφορά. Ότι αυτό που έχει βγάλει η ιατροδικαστής από το Διαβαλκανικό είναι μετά από παραγγελία της αστυνομίας και της αθλητικής βίας. Άρα είναι έγγραφο που περνάει δικαστικά. Όταν έπαιξε το Πάχου με τη Μακάμπη, γιατί ο διαιτητής δεν άλλαξε το φύλλο αγώνα που ήταν ο Λιάσος Λουκά να πει παιδιά. Αυτό δεν δηλώσει. Γιατί δεν είναι ευθύνη του. Δεν γιατί δεν είναι ευθύνη. Δεν αυτό το θέμα. Ήταν και ότι... ποια είναι ευθύνη του να αλλάξει το φύλλο αγώνα εκπρόθεσμα υπέρ του για να βάλει τον κόσμο. Πρόσεξε λίγο. Όχι εφόσον πρόσεξε. Το. Αυτό πάω να σου πω τώρα. Άκου, δεν ρώτησε κάτι. Θες απάντηση. Θες απάντηση. Θα κρυθεί. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σας. Γιατί πάω να πει αυτό, δεν θέλω να μιλήσω μαζί σας. Θα παίρνει απάντηση, σε βολεύει. Δεν σε θέλει ένα. Έλα, πάμε παρακαλώ. Πάρε το ΠΑΚ 24 αν δεν θες να μιλήσει. Θα κρυθεί και αυτό που έκανε. Θα κρυθεί. Ναι, αλλά η διαφορά είναι. Το έκανε και είναι χρήσιμο. Τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Ο Αρετόπουλος, όχι ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο. Αυτό είναι. Πάλι, συγγνώμη, έχετε μάθει να σέβεστε κάτι τέτοιο. Έλα, πάμε παρακάτω, λέγε. Όλοι εδώ μαζί είμαστε, λέγε. Συγγνώμη, του χρόνου θα πρέπει να κάνουμε τα 30 στα 30 για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω. 30 στα 30. Υπάρχει μια φυσιολογική χώρα που ο πρωταθλητής κάνει 30 στα 30 ή 40 στα 40 ανάλογα πόσα παιχνίδια παίζει. Η Bayern. Η Γερμανία πριν δύο χρόνια. Ορίστε. Η Μπαρτσελόνα έχασε από μια Αλαβές, η Ρεάλ έχασε από μια Σπανιόλ. Και εσύ έχασε. Ναι, αλλά όχι από εσά. Και έχασε και ο Ολυμπιακός. Και ΑΕΚ έχασε. Και ο Ολυμπιακός. Εμείς θα κάνουμε το 30 στα 30 για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν κάνεις 30 στα 30. Καλημέρα, πάμε στον γιατί επόμενο. Τώρα έχεις, συγγνώμη, γιατί τώρα έχεις 29 στα 30 και σου λείπει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, καλημέρα. Τον Αστέρα Τρίπολης πρόεδρε. Πού χθες έχασες. Χαίρετε. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, όνομα και ομάδα αν θέλεις. Νίκος Πάοκ. Νίκος από το ΣΠΑΟΚ, πάμε Νίκο. Ναι. Να πω λίγο κάτι, θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη και θα πω ότι έπρεπε, πρέπει μάλλον όταν ορίζει ο νόμος κάτι, τυπικά πρέπει να τηρείται. Αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν από το, για ποιο από λες το δευτεροβάθμιο. Όχι ιδιαίτερα ουσία, τύπη μόνο. Για ποιο πράγμα γιατί... λες να τηρείται ο νόμος, για ποιο πράγμα, για ποιο γεγονός αναφέρεσαι. Τυπικά ποιος έπρεπε να μπει μέσα, να μείνει μέσα, ποια είναι η διαδικασία η τυπική που πρέπει να ακολουθεί. Ναι. Καθαρά πράγματα, όχι ουσία, για μένα όχι ουσία στο δευτεροβάθμιο. Και να σου πω ένα παράδειγμα, εντάξει, ονόματα δεν θα πω. Υπάρχει κάποιος που έχει περιοριστικούς όρους, έτσι. Ναι. Το απαγορεύουν να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, και έχει και υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Οτιδήποτε. Νομίζεις. Λοιπόν, δεν θέλω να πω όνομα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και σου λένε, αν ξανασχοληθείς, θα έρθουν οι περιοριστικοί σου όροι, τυπικά σου λέω. Ναι. Αυτός τυπικά έχει μεταβιβάσει μετοχές, δεν έχει κανένα αξίωμα σε συγκεκριμένη πάει κτλ. Και βλέπω σε μάτς, ας πούμε, του Champions League, περιφέρεται στον αγωνιστικό χώρο, δίπλα στον πάγκο της ομάδας, όλα αυτά. Τυπικά δεν υπάρχει ελάττωμα. Καταλάβατε. Η ουσία είναι ότι είναι πρόεδρος, ότι του ανήκει μια ομάδα που παίζει το Champions League. Δεν λέω ονόματα, νομίζω καταλάβατε. Αλλά τυπικά αν είχε ενασχόληση και παραβίαση τύπου που ορίζει ο νόμος, θα του είχαν αρθεί περιοριστικοί όροι και θα είχε άλλες ιστορίες. Εντάξει. Ωραία. Ωραία φίλε. Έγινε Νίκο. Αυτό. Ευχαριστώ. Λίστο, τι θέλεις. Ώρα και να επανέλθουμε. Ώρα ακούμε μόνο και πάμε στο κράτη. Μέρα το σύντομο διάλειμμα για να ακούσουμε. Φάερε, φάερε. Δυνατόν, φίλε. Ζων. Κούνησε το χέρι σου. Στο άρθρο 5 που μας στέλνει η φίλος στη Δέλτα Παράγραφο γράφει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων ή ύπαρξης κενού
Στον παρόντο κανονισμό ισχύουν οι διατάξεις του αντίστοιχου κανονισμού της UEFA και αν δεν υφίσταται πρόβλεψη του αντίστοιχου της FIFA. Αυτό είπα ξεκινώντας. Το είπες εσύ, ναι. Το είπες. Ότι από τη στιγμή που το γράφεις στο φύλλο αγώνα δεν ισχύει αυτό. Το είπες εσύ. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κενό. Το γράφει στο φύλλο αγώνα. Να τιμωρηθεί. Κενό υπάρχει, ξεκάθαρα υπάρχει. Να τιμωρηθεί αυτό που έχει κατακρεουργήσει τον Άρη στο παρελθόν. Ένας φίλος γράφει. Να μην πω τώρα το όνομα. Γιατί. Ναι. Είναι ντροπή. Πες τον ακροατή πρώτα, περίμενε και θα το πεις. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Sorry. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Έκτατη σύσκεψη από τον Αλέξη Τσίπρα στις 12 στο Μαξίμου. Γεια σας. Λοιπόν, εννοείται. Θέλω να λίγο πιο δυνατά μπορείς, αδερφέ. Ναι. Να απαντήσω σε μια ερώτηση που έκανε ο Δημήτρης την πρώτη ώρα στην αρχή. Ότι πώς γίνεται αν έχουμε δει άλλη φορά να χτυπάει κάποιον αντικείμενο και να δημιουργείται τραύμα εσωτερικά και εξωτερικά. Ναι. Η απάντηση είναι απλή, Δημήτρη. Στην Κουρουμπίλια. Το περίμενα. Με γνωμάτευση δημόσιο νοσοκομείο. Δεν δημιουργήθηκε ένα τραύμα. Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα, ναι. Ναι, τη χτύπησε. Ναι. Παρόλα αυτά όμως. Δεν είχε πρόβλημα εσωτερικά στη σπλήνα τη ή που αλλού. Μα, και δεν είχε κάτι εξωτερικό. Ναι, ακόμα χειρότερα. Δεν μου απάντα αυτό που σου λέω. Δεν μου απάντα αυτό που σου λέω. Πληγή εσωτερική από χτύπημα αντικειμένου χωρί να υπάρχει το οτιδήποτε εξωτερικά. Ξέρει πώ τιμωρηθεί ο Άρης. Ρε, αυτό που σου λέω. Ψυχολογικό πρόβλημα. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα στην Κουρουμπίλια. Δεν υπήρχε. Ε, τιμωρήθηκε. Δεν υπήρχε. Στην Κουρουμπίλια λοιπόν τη χτύπησε αντικειμενό, δεν είχε πληγή ούτε εξωτερική. Ούτε εσωτερική, παρόλα αυτά εγώ δεν υπήρχε. Σου μιλάω γενικά για όλου μα. Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει και να δημιουργηθεί μόνο εσωτερικό τραύμα. Αυτό μπορεί να είναι ιατρικό θέμα. Εγώ δεν έχω ειδικέ γνώσει. Μα με βάση τη λογική, ρε φίλε, από όσα έχουμε ζήσει. Βάση λογική όχι. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, όχι εσύ βέβαια, πολλοί ομοειδεάτες του συνάδελφοι προεξάρχοντος του κυρίου που κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο στις 2 η ώρα έλεγαν πετάξτε ελεύθερα όταν δικαιώθηκε ο Άρης. Okay. Και να σου πω και κάτι. Εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα στον Άρη okay. και την Κουρουμπίλια. Ναι. Εφόσον πέταξα το αντικείμενο τότε και τη χτύπησε, καλώς να τιμωρηθώ. Να okay, σου πω ένα πράγμα. Θεωρείς okay. αυτό που συνέβη τώρα δίκαιο ή άδικο για τον ΠΑΟΚ. Θεωρείς... Αυτό είναι το βασικό, φίλε. Αυτό είναι το βασικό. Και όλοι μέσα σας το ίδιο πιστεύετε. Και όλοι το ίδιο πιστεύετε. Το λέμε κιόλα. Ακόμα και οι Ολυμπιακοί. Και το λέμε όμως κιόλα εμείς. Ενώ τότε σας λέγατε ότι καλά έπαθε ο Άρης. Άκουσε με. Ο άλλος έκανε θέατρο. Έκανε θέατρο και μάλιστα θέατρο οσκαρικού. Και με στοιχεία. Με στοιχεία. Παρόλα αυτά, εσύ έδωσε δικαίωμα. Γιατί ο τύπος που πέταξε το ρολό το πέταξε, δεν ξέρω για να χτυπήσει ανοιχτό. Όχι, δεν το πέταξε ανοιχτό, ναι, δεν το πέταξε στα πλαίσια του τελετουργικού, γιατί όταν το πετάς στα πλαίσια του τελετουργικού, το πετάς ψηλά με μια καμπύλη, αυτό έφυγε ευθεία. Τέλος πάντων, δυστυχώς για σένα έδωσε δικαίωμα. Okay. Αλλά σου λέω ότι βάσει λογικής και του θεάτρου που έπαιξε είναι άδικο το συγκεκριμένο. Και αυτό θα μείνει στην ιστορία. Για αυτούς που, δυστυχώς είναι για σένα. Για αυτούς που λένε για τον Καρυπίδη που πανηγύριζε, όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ας βγούνε και ας πούνε ότι πέρυσι όταν ο Άρης έτρωγε τον κόλλο από τη Λαμία, από την Καλυθέα, από τα Τρίκαλα και από τον Απόλλωνα, δεν πανηγύριζαν. Αν βγούνε και το πούνε αυτό, είναι άλλη πιο εσχρή ομάδα ομάδος οπαδός. Οι πιο εσχροί δεν είναι οπαδός, είναι πρόεδρος του Άρη. Εδώ στον Λίμπερο λοιπόν, το δήλωσε. Αυτό. Καλημέρα. Γεια. Είναι οπαδός του Άρη πλέον, φίλε. Εντάξει. Τι εντάξει. Okay. Τα λεφτά του παίζει πλέον με τον Άρη. Έχουμε άλλον. Καλημέρα στον επόμενο. Εκτός αν ο Ιβάνο το απομεγάλωσε και ο Γιωργάκης και το που πουλάνε παοξιδηλίκη τώρα ήταν ΠΑΟΚ από μικρή. Δεν βγήκε κανένα, μέσα να δηλώσει ο παδός του. Τι λες? Του Ηρακλή. Στο Ροστόφ. Ή του Ολυμπιακού. Του Ροστόφ δεν ήταν. Είναι ακόμα. Καλημέρα. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σας. Oh, φίλε, δυνατά λιγάκι από το βάθος, κλείσε συσκευή, τι ακούς. Χρήστος Ολυμπιακός. Χρήστος παδός Ολυμπιακού. Από ποιο μέρος Χρήστο, από κάτω είσαι? Κινέζικος δορυφόρος. Ξηδεύω τον πάνω. Ωραία, έγινε Χρήστος, ακούμε, πάμε, καλημέρα. Κοιτάξτε να σου πω, δεν ασπαζόμαστε εμείς όλα αυτά που κάνει πάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τα παιδιά που είμαστε από Ταμπούρια, Νίκια, Κορυδαλό, Κοκκινιά, παλιά Κοκκινιά, προσφυγικά για Σοφιά. Δεν είμαστε, δεν ασπαζόμαστε αυτά που κάνουν. Για ποια λες? Κατά του Μαρινάκη ή κατά να πούμε. Καλά τώρα Χρήστο και εσύ δεν είναι, το κάνεις γεωγραφικό. Δηλαδή όσοι είναι από τα Μπούρια, δηλαδή όσοι είναι ας πούμε από την Κυψέλη Ολυμπιακή, το δέχονται. Τι, δεν... Όχι, σου λέω για τις περιοχές μου, δεν είναι. Ναι, το πιάνω λίγο. Που συζητάμε. Ναι. Εντάξει. Ας πάζεστε άλλα εσείς εκεί, εντάξει. Ναι. Ναι, μου λες, όταν πήρατε το πρωτάθλημα με τον Βάλνερ, το θέλατε. Τον Βάλνερ θύμισε μου. Τι ΣΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, και δεν ξέρεις τον Βάλνερ. Πήρε στο πρωτάθλημα με τον Βάλνερ. Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στο παιχνίδι. Παιδιά, μιλάμε για το συγκεκριμένο πράγμα εδώ πέρα με τον Πάο. Καλά, εκείνο χειρότερο είναι. Γιατί είναι χειρότερο εκείνο? Γιατί εκείνο το πήρες καθαρά στα χαρτιά.
Έχασε το ματς και το πήρε στα χαρτιά. Τώρα το δίνει άλλη ομάδα. Έπαιξε κιόλα. Εδώ δεν έπαιξε κιόλα. Φοβήθηκε να παίξει. Το δίνει άλλη ομάδα. Δηλαδή, άμα το κάνανε αυτό στον ΠΑΟ και ήταν να πάρει πρωτάθλημα, δεν θα το κάνανε. Θα το κάνανε μαζί σου, βέβαια. Το τι συζητάμε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτά που γίνονται με το Μαρινάκι, εμείς σαν Ολυμπιακοί δεν τα σπάσουμε, το καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Δεν έχουμε καμία τέτοια. Δεν το στηρίζουμε αυτά που κάνει. Και πού να τα πεις αυτά. Καλημέρα, Χρήστο. Καλά. Καλημέρα, Χρήστο. Ολυμπιακό, πα για να μην ξέρει το Βάλνερ, φίλε. Και καλά, τον πιτάξει μπορείτε. Εντάξει. Καλημέρα στον επόμενο. Εσύ 30 ώρε την ημέρα, Χρήστο. Χαίρετε. Γεια σα. Καλημέρα σα. Εσύ το Βάλνερ, τον ξέρει. Μα την Παναγία Αποστόλη, απόρρισα πώ δεν βγήκε χθε. Ειλικρινά λέω, αυτό έχει τρελή δουλειά για να μην βγει. Καλή γραμμή. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι όταν έχω πάρα πολλά νεύρα, δεν είμαι για να βγω αέρα. Μπράβο, το ξαναπεί. Δεν είναι. Είναι ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά το ψυχολογικό μάτι. Άρης είσαι, πού είναι αυτός? Ο Δημήτρης. Είμαι βασιλικός. Τρία πράγματα, παιδιά, μισό λεπτό, τρία πραγματάκια για να τελειώνουμε, γιατί θέλω να μιλήσει πολύ σκόλου, φαντάζομαι. Το πρώτο, ελπίζω αυτό το έκτρομα που παρουσιάστηκε κάτω στην Τρίπολη να μην ξαναεμφανιστεί, γιατί όχι 6 στα 6 δεν κάνει, ούτε... Ο πρώτος που μιλάει για ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πραγματικά... πραγματικά αηδία αυτή η εμφάνιση, δεν ξέρω... Πώς το εξηγείς είναι... μετά από ονειρικές εμφανίσεις του τελευταίου διμήνου, Είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης και ο Σταύρος το είπε, ότι στην πρώτη φορά που θα παίξουμε με ομάδα που έχει γρήγορους και δυνατούς χαφ, θα μας καταπιούνε. Μας κατάπιε ο Ματσόν στο κύπελο. Δεν ήμασταν σίγουροι, υπόθεση κάναμε. Υπόθεση, αλλά και θα δούμε τι θα γίνει και από εδώ και πέρα. Καλά. Ενώ όλοι οι άλλοι, κανείς δεν έχει γρήγορα χάφα. Απλά ελπίζω αυτό το πράγμα να ήταν μια παρένθεση. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Το αγωνιστικό δεν έχει άλλο κάτι παραπάνω να πούμε. Παιδιά, μας πάτησαν και τελείωσε. Τώρα, στο εξωγωνιστικό. Δεν μου λες, Χρύσανθε, αν έπαιζε πάω ο Ολυμπιακός, αγόρι μου, πώς το βλέπεις το ματσέσι, ότι θα έλεγε. 3-0. 5 είπες. Επομένως, δεν είναι μείον 3 βαθμοί, είναι μείον 6 βαθμοί της τιμωρίας μας. Γιατί είναι μείον 3 από την βαθμολογία και άλλους 3 που κατοχυρώνει το μάτι στους κλέφτες. Δεν είναι επομένως μείον 3, είναι μείον 6 βαθμοί. Ποδοσφαιρικά λέει. Άντε μείον 4 για να πω ότι ξεκινάει η Ο Άρης όταν δεν βγήκε η Ευρώπη με τον Αστέρα Τρίπολης και βγήκε ο Αστέρας Τρίπολης, μείον 6 ήταν. Ο Άρης μας καίρε. Λοιπόν, εγώ απλά... Και η συμπεριφορά όλων σας απέναντι σε εκείνο το περιστατικό και τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη. Ήταν χλεβασμό. Οι Σάρισες τότε δεν βγήκανε, οι Μακεδονοκές, ίσα ίσα είπανε να τιμωρηθεί. Άσε με να μιλήσω. Απλά λέω ότι εάν παρελπίδα επιστραφούν οι 3 βαθμοί και το μάτι κατοχυρωθεί στον Ολυμπιακό με κάποιον τρόπο... Αυτό θα γίνει. Πάλι... Αυτό θα γίνει. Πάλι δεν είναι απονομή δικαιοσύνη, γιατί κατοχυρώνει 0-3 ένα μάτς που εγώ θα το έπαιρνα 3-0. Εγώ αυτό προβλέπω ότι θα γίνει. Θα μηδενιστείς, αλλά δεν θα σου αφαιρεθούν βαθμοί. Τώρα, γι' αυτό πρόσεξε να μην τυχόν δεν κερδίσει την Κυριακή. Και κάτι τελευταίο, παιδιά, να έχουμε υπόψη μας στο damage control, δηλαδή εάν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα για τους χύψεις λόγους, η δεύτερη θέση είναι το αμέσως επόμενο που πρέπει να κοιτάξουμε να διαφυλάξουμε. Δεν τελειώνει τίποτα εάν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα. Πες το ξανά, γιατί... Αποστόλη, να διαφυλάξεις το. Πες το λίγο στα αγγλικά, την αγγλική έκφραση. Damage control. Πρέπει να κοιτάξεις να ελαχιστοποιήσεις τη ζημιά. Η δεύτερη θέση, καλός ή κακός, μπορεί να μην είναι πρωτάθλημα, αλλά σε στέλνει στα προκριματικά του Champions League. Μετά την ισοπαλία της Κυριακής με την ΑΕΚ θα το διαχειριστούμε αυτό. Καλημέρα. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Καλημέρα. Και ειδικά στα Midlands. Το μήνυμα που ήθελες από το φίλο, τι θέλεις να πεις. Για το ποιος είναι μεγαλομέτοχος και τι δουλειά κάνει. Πιστεύω τώρα ότι. Χρήσανθε. Τι να σου πω τώρα. Σε Χρήστο. Ναι. Ο Παπαδόπουλος είναι. Ναι, ποια είναι η δουλειά του. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Αυτό μου γράφει και τώρα τι να πω. Συνέτερος του πατέρα του Καρυπίδη, εγώ ξέρω τι ήταν. Σε μια περίοδο. Άστα να πάνε. Άλλο γράφει, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Γιατί τόση πρεμούρα όμως για τη Βέρα. Επειδή αναφέρθηκε το θέμα. Να ρωτήσουμε και για την Κέρκυρα. Τότε και για τον Πλατανιά. Ενδιαφέρεται εδώ ο φίλος για την Κέρκυρα. Εννοείται. Για την Κέρκυρα δεν ενδιαφέρεται. Για την Κέρκυρα που θα κέρδιζε τον Πας Γιάννα συστημένο παιχνίδι. Αυτό ποιος το έλεγε αυτά. Φεύγει γολάν βγάλανε. Στην Κέρκυρα. Το απέτρεψαν. Είναι όπως τη συνάντηση με τον Ερτόπλο τα παλιά. Το απέτρεψαν, φίλε. Ναι, ναι. Για τον Πας Γιάννα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Αλέξης από Βέρεια είμαι, ΠΑΟΚτής. Βεριώτης. Ωραία. Αλέξης Βεριώτης. Καλημέρα, Αλέξη. Φιλιά στην εξωτική Βέρεια. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Χρήσανδε, στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπες ότι μας συμφέρει αυτά που λέμε. Να σου πω κάτι που δεν με συμφέρει πέρσι και με συμφέρει τώρα. Παρακαλώ.
Λοιπόν, η έκθεση του παρατηρητή πέρσι που έκανε για τα επεισόδια στον τελικό κυπέλλου που σφαζόμασταν μόνοι μας εμείς και φάγαμε 7 αγωνιστικές, δεν λήφθηκε υπόψη από το δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ και έφαγα 7 αγωνιστικές. Η συμπληρωματική. Σωστό είναι αυτό που λέει. Η συμπληρωματική έκθεση. Σωστό. Φέτος η συμπληρωματική έκθεση, γιατί να ληφθεί υπόψη. Ρωτάς τώρα για την κρίση του δικαστή. Που αν ξανασφυρίξω Αρετόπουλος θα είναι η μεγαλύτερη ήττα του ΠΑΟ. Με ρωτάς τώρα για την κρίση του δικαστή. Όχι, σου λέω ότι... Ναι, δίκιο έχεις. Αν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Ίδιοι γιατί είναι χαλήφης και είμαι ο μόνος χαλήφης που έχω παίξει 7 και αυτό με την ΑΕΚ 8 και κλεισμένον το θυρό. Καλά, τι ήθελες δηλαδή. Με τα επεισόδια που έγιναν πέρσι δεν έπρεπε να τιμωρηθείς. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν έπρεπε να τιμωρηθώ. Άρα τι σχέση έχει αν είσαι χαλήφης ή όχι. Δεν σφαζόμουν μόνος μου όμως. Γιατί οι άλλοι φάγαν 3 αγωνιστικές και εγώ φάγα 7. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Έτσι όπως το λες τώρα, εσύ ήσουν υπότροπος και διπλασιάστηκε, ρε φίλε. Δεν έφαγες 7-3. 4-3 ήτανε. 4-3. Και εκείνη ήταν υπότροπος και πήγε. Αυτό σου λέω ότι λέτε ό,τι σας συμφέρει. 4-8 ή 3-6. Δεν ισχύει αυτό που λες. Γίνεται 4-7 ή 3-6. Σου λέει ότι είναι ο μόνος χαλήφης που έχει φάει 7 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι η ουσία. Μα δεν γινόταν, ρε φίλε, να μην το καλά, δεν όλα γίνονται. Μα χαιρόμαστε. Ο χαλήφης όλα τα κάνει. Όχι. Δύο χρόνια αν ήταν Ολυμπιακός, αυτό θα γινότανε. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή λοιπόν. Μισό λεπτό. Επειδή λοιπόν με την εγκληματική οργάνωση που εσύ φωνάζεις γινόντουσαν, πρέπει να γίνουν και με σένα. Χρήσατε, πες το. Είσαι ακόμη. Άγγελε, Αλέξη, είσαι ακόμη νέος χαλήφης. Κατάλαβα τι θες να πεις. Είσαι ασκούμενος χαλήφης. Είσαι ασκούμενος χαλήφης. Το ακούω αυτό, είναι μη συγκρίνεις ο Ολυμπιακός. Ναι, Μάρι τώρα. Κάνω την πρακτική μου τώρα και μετά θα πω στο τέτοιο. Είσαι ασκούμενος. Έτσι είναι, είσαι νέος χαλήφης ακόμη. Ναι. Δεν μπορεί τώρα να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, διάδοχος η Κίνα και να κάνει ό,τι κάνανε οι Αμερικανοί τελευταία 50 χρόνια. Στον τελικό του πρωταθλήματος του ακυρώθηκε όλο από παθητικό offside του χαλήφη. Στον τελικό του πρωταθλήματος. Μάριε, αν ήμουν χαλήφης, θα είχα συν 10 και το πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο. Βρε, πάρτο και λίγο χιούμορ, εντάξει. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν είσαι μόνος σου. Ο Ολυμπιακός ήταν μόνος του. Εσύ είσαι μαζί με την ΑΕΚ. Στην αυτό που έγινε με την ΕΠΟ και την ανατροπή του καθεστώτος, έγινε μαζί με την ΑΕΚ. Δεν το έκανες μόνος σου. Αν βάλεις σε μια ζυγαριά τα σφυρίγματα που έχουν πάρει οι δύο ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, είναι περισσότερα από αυτά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός φέτος. Αν. Βέβαια περισσότερα. Αν βάλει σε μια ζυγαριά τα σφυρίγματα που έχουν πάρει ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι τα ίδια, είναι περισσότερα από αυτά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός φέτος. Αν τα βάλεις και ο Ολυμπιακός έχει πάρει περισσότερα. Μέσα στον Πανιόνιο και σαν του Ζαχαριάδη μέσα στην Τρίπολη δεν είχε ούτε ο χαλήφης ΠΑΟΚ ούτε χαλήφης ΑΕΚ. Γεγονός. Ναι, ωραία και. Γιατί τέτοιες διαιτησίες δεν είχαμε εμείς σαν χαλήφιδες. Καλά, εγώ θα μπορούσα αν εδώ ήμουν πρόσεξε, χαλήφης, Άγγελε, αν ήμουν εδώ κολλάει απόλυτα, Αλέξη, εδώ κολλάει Αλέξη, απόλυτα, Αλέξη, εδώ κολλάει απόλυτα αυτό που σου είπε ο Μάριος. Ότι είσαι στο ότι πρώτο εξάμηνο της νέας ΕΠΟ, πρόσεξε λίγο, και με την ΚΕΔ να έχει οριστεί οι διαιτητές από το προηγούμενο καθεστώς. Φέτος παίζουμε με διαιτητές που έχουν οριστεί από το προηγούμενο καθεστώς. Έχει τεράστια διαφορά. Οι διαιτητές έχουν φύγει, ρε παπά και οι υπόλοιποι. Οι πίνακες πότε βγήκανε. Έχουν φύγει. Οι πίνακες πότε βγήκανε. Οι περίεργοι έχουν φύγει. Πότε βγήκαν οι πίνακες. Όχι, πώς έχουν φύγει οι περίεργοι. Ο Αρετόπουλος και ο Μάνταλος δεν είναι περίεργοι. Οι περίεργοι που είχαν κάνει σε εσάς έχουν φύγει. Οι πολλοί έχουν φύγει, ναι. Ο Μάνταλος δεν έχει φύγει. Δεν σφυρίζει ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος, ρε φίλε, είναι στις μισές συνομιλίες. Δεν σφυρίζει. Κάτσε, ρε Χρυσάδε. Ο Μάνταλος και ο Αρετόπουλος είχαν καλές διαιτησίες απέναντί μου. Όχι, είχαν τραγικές απέναντι σε άλλες ομάδες και υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό σου λέω. Απλά ο Μάνταλος και ο Καλογερόπουλος πέρσι διέλυσαν τον Άρη. Αυτό αλλά δεν σας απασχολεί. Μια καινούργια κατάσταση, περίμενε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το μόνο του μέλημα είναι τώρα πώς θα διαλύσει τον Άρη, θες να μου πει. Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα καθόλου αυτό. Είπα ότι υπάρχουν ακόμα διαιτητές οι οποίοι πρωταγωνίστηκαν και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι και στα CD του Κοριόπολης. Και αυτό λέω. Αυτοί λοιπόν άλλο όλοι οι διαιτητές δεν έχουν φύγει. Όταν του χρόνου. Όταν του χρόνου. Άκουσε με λίγο για να βγάλουμε και μια ουσία. Όταν του χρόνου καταρτιστούν οι πίνακες από τη νέα ΚΕΔ, τότε θα κριθείς εσύ αν είσαι ή όχι χαλήφης, όχι φέτος. Κοιτάξτε. Τι να κριθεί, άρα, τι να κριθεί όμως, που υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο που θέλει να έχει τον ΠΑΟΚ χαλήφη
και να του δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις. Αλήθεια είναι και αυτό. Ναι, αλήθεια είναι. Τώρα αλήθεια είναι. Υπάρχει ένα σύστημα όμως που κάνει το αντίθετο. Ναι. Ποιο αντίθετο. Του χρόνου θα πάνε αν είμαι χαλήφης, ενώ μέχρι πριν δύο αγωνιστικές που ήμουν δύο βαθμούς πάνω ήμουν εγώ χαλήφης. Ο Κίζας που είναι, φίλε. Ο Κίζας που είναι. Όλοι έχουν. Είσαι δυνατός. Ο βοηθός του κυπέλου που είναι. Ο βοηθός του κυπέλου που είναι. Είσαι δυνατός. Έχει συγκεκριμένες τέτοιες συγκεκριμένες ενώσεις. Όπως έχει και ο Μελισανίδης. Όπως έχουν μείνει και κανένα δυο ενώσεις του Μαρινάκη. Δεν υπάρχει το καθεστώς που υπήρχε του Ολυμπιακού που ήλεγε. Αυτό ήθελα να παρουσιάσω. Τους πάντες. Αυτό ήθελα να παρουσιάσω. Αυτό θέλω να παρουσιάσω. Μπράβο, αυτό λέει ο Δημήτρης. Αυτό θέλω να παρουσιάσω. Και να δημιουργήσουν μια αρνητική εικόνα. Χρήστοβε, επειδή πιστεύω ότι είσαι από τους ανθρώπους που έχεις μέσα, ρε παιδί μου. Αν ο ΠΑΟΚ έβαζε τον γκολ που έβαλε η ΑΕΚ μέσα στη Λάρισα, θα είχαμε πανλαϊκά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Παλαϊκά συλλαλητήρια δεν θα είχαμε, αλλά διαμαρτυρία θα είχαμε. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Θα ήταν ακόμα πρώτο θέμα. Θα ήταν ακόμα πρώτο θέμα. Θα είχαμε. Και την Παρασκευή ήταν απλά 2 Μαρτίου που είχαμε γενέθλια εγώ και ο Δημήτρης. Έλα ρε φίλε. Χρόνια πολλά να είσαι καλά, Αλέξη. Περιμένουν άλλοι 4. Περιμένουν άλλοι. Να είστε περιεκτικοί, σύντομη με ρυθμό. Καλημέρα. Καλημέρα, χαίρετε. Ναι, κουράστηκε. Ναι, καλή. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Μαζί μιλάμε. Μάλιστα. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Ανδρέας Πάοκ. Ανδρέας από εδώ σου πάω. Καλημέρα, Ανδρέα. Να ρωτήσω κάτι, μόνο το Χρήστο θέλω. Γιατί τα ξέρει λίγο καλύτερα. Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι ο άρχον ενός παιχνιδιού? Ο διαιτητής. Πάνω από το διαιτητή. Δεν υπάρχει στο παιχνίδι πάνω από το διαιτητή. Στη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού μιλάμε. Ο διαιτητής. Ο διαιτητής, δηλαδή, με ποια λογική στο λέω αυτό το πράγμα. Υπάρχει καμία έκθεση ή ξέρω εγώ κάποια προτροπή του εισαγγελέα, του προϊστάμενου της αστυνομικής διεύθυνσης, του παρατηρητή, του αγώνα ή του γιατρού που θα επέβαλε να μην ξεκινήσει το παιχνίδι? Μπορεί, ναι, μπορεί. Όχι να. Πρόσεξε. Δηλαδή, θα άκου λίγο. Άμα πάει. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να παραβεί. Αν πάει η αστυνομία και το εισηγηθεί στο διαιτητή, αλλά αποφασίζει ο διαιτητής. Ναι, ωραία. Δεν παίρνει απόφαση η αστυνομία, κάνει εισήγηση η αστυνομία. Μπράβο. Εγώ αυτό εκεί δίνω το μεμπτό στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ότι δεν κατεβήκαν να πιέσουν τον διαιτητή. Βγες, δεν υπάρχει λόγος να είσαι κλεισμένος στα αποδυτήρια. Η αντίπαλη ομάδα δεν κατεβαίνει για το δικό της λόγο. Σφύρα τη λήξη, ότι δεν κατέβηκε η φιλοξενούμενη δεν ομάδα. Δεν ξέρω πόσο επειδή να σου πω κάτι, αυτό είσαι σίγουρος ότι δεν έγινε. Επειδή έχω βρεθεί στα αποδυτήρια. Ότι δεν τον πιέσαν να βγει να παίξει. Ναι, είμαι σίγουρος, Δημήτρη, και να τον πει ότι έξω έχω 30.000 που έχουν έρθει από όλη τη γη, μέσα στη βροχή κάθονται και περιμένω να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εγώ χωρίς να είμαι εκεί, πιστεύω ότι το είπαν και το παραείπαν. Μα είναι δυνατόν να μην το είπαν. Και γιατί δεν αναφέρθηκε πουθενά, ρε Δημήτρη? Το ευκόλο εννοούμενο, ρε φίλε. Ποιο είναι ευκόλο εννοούμενο? Ότι ήθελα να παίξω πάω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή εγώ τα έχω με τη διοίκησή μου. Όταν με λες εμένα χαλήφι, ο άλλος κατέβαινε και τον έλεγε που το Λάτσμπα σίγουρα να το παίξουμε το παιχνίδι. Και εδώ έγινε να πούμε έπεσε το χαρτί και ξαφνικά κλειδωθήκαν όλοι στα αποδυτήρια και δεν κατεβαίνει κανένας και καθόταν σαν φώτια 30.000 κόσμος και περίμενε να πούμε την εκτέλεσή του. Με κατάλαβες για ποιο λόγο σε λέω? Να βγει αυτό το πράγμα, να πει ότι εμείς το πιέζαμε να κατέβει. Υποθέσω ότι δεν έγινε κάτι. Το οποίο ναι, είναι αυτονόητο. Δεν θα φύγεις από το γήπεδο αν δεν το ξεκινήσεις. Υπάρχει δόλος του διαιτητή τότε. Με κατάλαβες ποια είναι, στο λέω. Αν δεν βγεις να ξεκινήσεις το παιχνίδι τυπικά, θα σε κάνω μήνυση και θα σε κρατήσω εδώ πέρα. Και φύγαν όλοι τα λαλό. Πήρε ο άλλος το πουλμανάκι να πούμε του Ολυμπιακού, πήγε στην κλινική. Μήνυση δεν μπορείς να τον κάνεις. Γιατί δεν μπορεί να τον κάνεις? Γιατί θα μηδενιστείς αυτομάτως. Για ποιο λόγο ρε Χρήστα, δεν μηδενιστώ? Γιατί πας σε πολιτικό δικαστήριο τον διαιτητή, γι' αυτό. Γιατί επανέλαβα λίγο, γιατί ξέχασα. Γιατί πας σε πολιτικό δικαστήριο τον διαιτητή? Γιατί δεν έχω δικαίωμα, δηλαδή όταν υπάρχουν 30.000 κόσμος έξω, ο διαιτητής αποφασίζει. Επειδή, από μόνος... Άκουσε με λίγο. Επειδή λοιπόν οποιοδήποτε θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα, ακόμα και όταν έχει άδικο. Είναι σαν το περιπροστασία των υπουργών. Σαν το περιπροστασία των υπουργών. Κάτι παρόμοιο είναι. Δεν μπορείς, δηλαδή να σου πω κάτι. Τρελαίνομαι εγώ επειδή δεν μου δίνει δυο πέναλτι. Μου τη βιδώνει, ρε φίλε. Και πάω και τον κάνω μήνυση. Και τον παίρνω μέσα στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν δηλαδή, υπάρχει κανονισμός. Είναι σαν τον νόμο για τους υπουργούς. Υπάρχει λοιπόν κανονισμός που τους προστατεύει. Αυτό βέβαια, πρόσεξε με λίγο, το εκμεταλλεύονται κιόλας σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Όπως επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ φόδια ορισμένοι που δεν κάνα μήνυση στο Μυραλάς. Άλλο και. Εκεί είναι, μπορείς. Εκεί μπορείς. Γενικά κατάλαβα ότι η αγαπημένη σου λέξη είναι το φόδια. Πρόσεξε λίγο. Και τώρα μπορείς. Το ξέρω, δεν έχει κανένα περιορισμό και τώρα μπορεί. Ο τελευταίος που έκανε μήνυση έφαγε ξύλο πρόσφατα. Α, εξής. Έτυχε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο γεγονός.
Το αναφέρω. Που την έκανε στο τέτοιο. Στον Κάσιμη. Ναι, είχε κάνει, είχε κάνει φίλο τη ΣΑΕΚ στον Κάσιμη και στον Περέιρα. Κασίμη, να σε καλά, καλημέρα. Συγγνώμη, ρε φίλε, που άλλαξε τον τόνο. Πάμε στο πρώτο τελευταίο, καλημέρα. Γιατί λέω, ποιο είναι ο Κάσιμη. Βλάμενε. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Του ακούτε καλά, ρε. Μια χαρά. Τελειώνουν τα popcorn, παιδιά. Ναι, τι θε. Είμαι ο Γιάννης Παναθηναϊκός, γι' αυτό λέω. Ναι. Ότι επειδή εγώ δεν συμμετέχω στην κοκορομαχία, Μάριε, να κεράσω άμα θες και εσύ τίποτα popcorn. Γιατί τους απολαμβάνω. Ξέρεις ρε εσύ, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Όλα είναι λάθος. Κάθομαι, βλέπω, διαβάζω, κάνω. Σήμερα έφανα 2-3 θέματα για ποδόσφαιρο και μιλάμε γι' αυτό εδώ. Εντάξει, αύριο θα πούμε για τον Άρη Παλαιοχώριο. Εντάξει, θα πούμε για τον Παλαιοχώριο. Είχαμε για τον Χάρι Κέιν, είχαμε για την κολάρα που βάζει ο Αλμπάνης και τη ματσάρα που έγινε χθες στη Ριζούπολη και μιλάμε τώρα ξανά. Μικρή ασπρόμαυρη Sherlock Holmes. Απόλλωνος Μήνης Πανετολικός έπαιζε, ρε. Ματσάρα! Ματσάρα! Με γκολάρα παγκόσμιας κλάσης. Πες μας τώρα γιατί δεν θες να γίνει το μάτς στην Ελλάδα. Αλμπάνιο Πάοκ δεν έχει. Αλμπάνιο Πάοκ δεν έχει. Ουάρντα ο Πάοκ αυτή τη στιγμή δεν έχει, απλά του ανήκει. Μάριε. Ναι. Αυτή είναι η επικαιρότητα ούτως ή άλλως. Εγώ απλά πήρα να σκεφτώ. Όχι, και να πω στη Θεσσαλονίκη, φίλε, αυτό πουλάει. Αυτό πουλάει στη Θεσσαλονίκη. Τη κοκορομαχία δεν είμαι μέσα στην τριάδα ως Παναθηναϊκός. Χαίρομαι που δεν είμαι μέσα στην τριάδα. Και επίσης ως Παναθηναϊκός, επειδή δεν αναγνωρίζω τον Αλαφούζο ως πρόεδρο και δεν νομίζω ότι υπάρχει Παναθηναϊκός που να τον αναγνωρίζει ως τον Αλαφούζο ως πρόεδρο, μπορεί να κάνει τα καροκυζηλίκια του, δεν είμαι με κανέναν. Χαίρεσαι που δεν είσαι στην τριάδα του πρωταθλήματος. Χαίρομαι που δεν είμαι στην τριάδα της κοκορομαχίας, όχι του πρωταθλήματος. Τυχαίνει να είναι του πρωταθλήματος. Είμαι κάτω, ναι, είμαι κάτω, έχω τα χάλια μου, όπως τα χάλια αυτά τα περάσατε και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Τρεις. Και είναι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τα περάσω κι εγώ. Στην κοκορομαχία δεν είμαι μέσα. Και δεν είμαι με κανέναν, γιατί όλοι λέγανε ότι ενώθηκε το ΠΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι ενάντια στον ΠΑΟΚ και έγινε αδερφός με τον Ολυμπιακό. Δεν έγινα με κανέναν Ολυμπιακό αδερφός. Ποτέ δεν ήμουν αδερφός. Και έχεις, εσύ ως οπαδός, βεβαίως. Μακάρι να το πάρει ο ΠΑΟΚ ή να το πάρει η ΑΕΚ. Να πέσει η χούντα του Ολυμπιακού. Έγινε, καλημέρα. Έγινε, Γιάννη, καλημέρα. Πάμε τελευταίος. Χαίρετε. Ναι, γεια σας, Λάζαρος ΠΑΟΚτζής. Γεια σου. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Εγώ ήθελα να πω, σταθώ στην αλαζονία του Ολυμπιακού. Στο ότι ο Ολυμπιακός δεν σέβεται τίποτα κανόνες. Η Σουρωτή είναι χορηγός στη Super League. Εχθές, στη συνέντευξη τύπου, πάνω που μιλούσαν οι προπονητές, είχε μπουκαλάκι άβρα, νερό. Κανένας δεν επεμβαίνει εκεί. Και δεύτερον... Πού, σε ποιο, κάτσε, αυτό πού, μην περνάνε έτσι ρε Λάζαρε, πού, αυτό δεν τι είπες χθες, πού, στη Ριζούπολη. Στη συνέντευξη τύπου, όχι, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άλλο, αυτό είναι άλλο. Πίσω είναι, το πρωτάθλημα έχει ονομασία αυτή. Μπροστά εγώ μπορώ να έχω προϊόν μουστάρδα από τον Τσορμπατζόγλου. Το κρύβανε στην αρχή, μετά από τέταρτη αγωνιστική το βάλανε. Εντάξει, δεν. Εγώ ξέρω πάντως ότι είναι η Σουρωτή και σε όλα τα τέτοια έχουν μπροστά ένα μπουκαλάκι της Σουρωτής. Όλες οι συνεντεύξεις τύπου. Προφανώς δεν ισχύει για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι γουστάρει. Προς το παρόν είναι η Σουρωτή. Προς το παρόν. Ναι, αλλά το αυτό παρόν, πάλι τι είναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή ανάλογα με το αν βγαίνουν αποφάσεις πέρσι εναντίον θα έχετε τις χορηγίες. Δεν κρίνει συμφέρουσα, υπάρχει ενδεχόμενο να μην κρίνει συμφέρουσα τη χορηγία. Ναι, αυτό είναι γιατί έχει προβλήματα η Σουρωτή ως επιχείρηση. Όμως μην το συνδέσει με τον ΠΑΟΚ. Ποια προβλήματα, ρε. Δεν κρίνει συμφέρουσα τη χορηγία. Ε, τότε γιατί την έδωσε. Πριν τρεις μήνες πριν τώρα δεν την κρίνει, ναι, δεν βλέπει η ανταπόδοση. Κατάλαβες, Μάρια. Εντάξει, άντε, δάστε. Έλα, φίλο, ολοκλήρωσε. Ναι, και ένα άλλο πράγμα που θέλω, παιδιά, έχει κρατήσει λίγο αηδία αυτό να τιμωρείται οι ομάδες συνέχεια για τους φιλάθλους. Πρέπει να μπει ένας νόμος που να ξεσκίζουν τους φιλάθλους πρώτα. Δηλαδή πέταξε κάποιος, η διοίκηση του ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε έχει την ευθύνη να τον συλλάβει. Εάν δεν το συλλάβει, τότε να τιμωρείται η ομάδα. Το έκανε ο Ντέμις και θεωρήθηκε τραμπούκος, φασισταριό κτλ. Τίποτα πρέπει. Το έκανε ο Ντέμις που είχε 35.000 δηλαδή οικογένειες διαρκείας. Δεν το θέλαν. Με λεσβείες να φιλιούνται, με ωραία εικόνες. Πάρε την καφούλα τώρα. Πρέπει οι φιλάθλοι. Στο μάθημα τον Ιωνικό, δεν θυμάστε τα κορίτσια, δεν τα κορίτσια. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ήταν κάθε μάτσι ΑΕΚ πάρτι, γιορτή. Δεν ήθελε. Ο κόσμος ήθελε άλλα πράγματα. Θέλει ο Έλληνας να πούμε. Με λεσβείες να φυγούνται. Ο Βαλκάνιος. Ναι, η φωτογραφία υπερήφανη, θυμάσαι, με τον Ιωνικό. Από 35.000 οικογένειες αυτό που χάσανε με τον Ατσουρά. Οι λεσβείες να. Όχι, σε άλλο μάτσι δεν γίνονται. Εκείνο που. Είναι φίλε αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Αυτό που λες με τη Σουρωτή δεν είναι σωστό. Τι θα πει να πει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κρίνει η επιχείρηση. Τι θα πει σωστό, δεν σωστό. Ό,τι θέλει κάνει επιχείρηση.
Ανάλογα με τις ρήτρες που υπάρχουν, βέβαια. Δεν ξέρω τι ρήτρες υπάρχουν. Ό,τι θέλει κάνει επιχείρηση. Ό,τι θέλει. Τα ίδια θα έλεγε, ήταν επιχείρηση του Βαρδινογιάννη. Τι με νοιάζει, τι με νοιάζει σένα η χορηγία στην Κρήτη. Όχι, γιατί τη χορηγία αυτή την πήρε υπερισχύοντα οικονομικά έναντι μια άλλη χορηγία. Α δώσει και στην πάρει τώρα πίσω. Αν ναι, μετά όμως θα γίνει αυτό που θα λες. Ότι με τα λεφτά της χορηγίας του Μαρινάκη ναι, επηρεάζουν δύο ομάδες, θα λέτε μετά. Τι, πώς επηρεάζουν όλες τις ομάδες. Πώς. Πώς επηρεάζουν όλες τις ομάδες. Δεν θα το λες. Έχεις προκαταβάλει και τι θα λέμε μετά από πέντε μήνες. Ναι, αφού τα λέτε κάθε φορά. Άντερε. Μόλις τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, θα βγάλει σου ρωτή τη χορηγία. Συγγνώμη, τι είναι χορηγία του ΠΑΕ, ΠΑΟΚ είναι. Ό,τι θέλει θα κάνει. Καλά, ναι, σωστά θα πει. Main injection service κλείνουμε την δεύτερη ώρα. Για ιδιώτες, για συνεργεία, Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα. Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοπείο και βαφείο και ανταλλακτικά με τρία καταστήματα και Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρία, σε Σπυρίδων 19 στην Παλαιά Συμμαχική Οροκάστρου, στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, τηλέφωνο 2316-9497 και Regina, είδη και αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη τα κορυφαία. Στα επιλεγμένα καταστήματα. Έτσι. Οι νικητές για το διαγωνισμό θα δίνουμε και αύριο προσκλήσεις για το φεστιβάλ του Γεμαντέρ. Παπαπέτρου Νίκος και Μιτζή Ανδρομάχη, Χάψα Άννα και Φλόρος Δημήτρης. Παπαπέτρου Νίκος και Μιτζή Ανδρομάχη, Χάψα Άννα, Φλόρος Δημήτρης. Πηγαίνετε όποτε θέλετε από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Αυτά. Από εμάς συνέχεια με το ΠΑΟΚ 24 σε πολύ λίγο μέχρι τις 2.